Καλώς ήρθατε λοιπόν στην συζήτηση αυτή. Θα σας πω δύο λόγια για το φεστιβάλ που γίνεται αυτές τις τρεις μέρες στο κινηματογράφο Τριανών, εδώ πέρα, στο φιλόξενο χώρο αυτό. Το Positively Different είναι ένα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους που επικεντρώνεται στην έννοια της διαθεματικότητας και των διασταυρούμενων διακρίσεων. Ως επιμελητική ομάδα του φεστιβάλ, επιλέγουμε ταινίες που αναδεικνύουν ζητήματα που βρίσκονται στην αφάνεια και που μιλάνε για ταυτότητες, καταπιέσεις και κοινότητες που δεν συνηθίζουμε να σκεφτόμαστε μαζί. Ανάμεσα στην πολιτική αμηχανία που προκαλεί η προσήλωση στην ατομική εμπειρία και σε καθιερωμένες καταχρηστικές ομαδοποιήσεις που εκφράζουν λίγους, υπάρχει ένας κοινωνικός χώρος σε διαστολή, ο δικός μας χώρος. Το PDSFF εξερευνά τις μεθόδους διαφορετικών κοινοτήτων και τις κοινότητες χαρακτηριστικών, καταπιέσεων και αγώνων που τις συγκροτούν. Ακολουθεί μπερδεμένες ρίζες και υπόγειες διαδρομές που ενώνουν προτάγματα και ταυτότητες που φαινομενικά δεν σχετίζονται. Ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας ασφαλών χώρων και στην προσπάθεια να είμαστε αποτελεσματικά και επικίνδυνα απέναντι σε όσα δημιουργούν διακρίσεις. Η σημερινή συζήτηση είναι μέρος των παράλληλων εκδηλώσεων που πλαισιώνουν το πρόγραμμα των ταινιών, σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσουμε διαφορετικά μέσα για τον ίδιο σκοπό, την πρόσκληση και πρόκληση σε σκέψη, νέες συζητήσεις, καινούργιες ιδέες. Στο PDSFF πιστεύουμε ότι ο κινηματογράφος είναι ένα μέσο ανάμεσα στα άλλα, ένα πολύμορφο μέσο, και γι' αυτό είναι το μέσο της επιλογής μας, αλλά θεωρούμε πως είναι μόνο όφελος όταν πλαισιώνεται από άλλα καλλιτεχνικά και μη μέσα. Η σημερινή συζήτηση, λοιπόν, έχει τίτλο «Συμπτώματα αρενοπότητας» και σε συνδυασμό με την προβολή ταινιών μικρού μήκους που ακολουθεί και ευελπιστούμε ότι θα μείνετε εδώ μαζί μας για να την παρακολουθήσετε. Έχουμε σκοπό με αυτήν να δημιουργήσουμε τον χώρο για να μιλήσουμε για αρενοπότητες πέρα από το πρότυπο της κυρίαρχης και κακοποιητικής αρενοπότητας. Θέλουμε να μιλήσουμε για αρενοπότητες που αποκαθιλώνονται, απειλούνται, διαρριγνύονται και επανεπινοούνται για να χωρέσουν την ευαισθησία σε μια κοινωνία πολυσύνθετη και αντιφατική. Στον κυρίαρχο λόγο, ο ανδριασμός και η αρενοπότητα νοούνται ως έννοιες ταυτόσιμες με συγκεκριμένες συμβολικές αναφορές, την επιβολή, την ισχύ και την κυριαρχία. Οι αναφορές αυτές συγκροτούν συμπεριφορικά μοντέλα που καταπιέζουν όλα όσα δεν τις φέρουν και ταυτόχρονα αποξενώνουν τα άτομα που τις επιδιώκουν από τον εαυτό τους, συγκροτώντας μια κοινωνία καταπίεσης από τη μία και ματέωσης από την άλλη. Θέτοντας αυτά τα ζητήματα προς συζήτηση εδώ, ο στόχος μας είναι να σκεφτούμε την αρενοπότητα πέρα από τη βιολογία, την ομοτέλεια και τις κοινωνικές επιταγές. Προσδοκώ να προσκαλέσω τις συνομιλήτρες και τους συνομιλητές μου να αναδείξουμε τις εκφάνσεις της αρενοπότητας που είναι κακοποιητικές, να κατανοήσουμε πώς κατασκευάζεται η βία απέναντι στα σώματα που δεν την επιτελούν σωστά, αλλά ταυτόχρονα να μιλήσουμε και για το πώς υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουμε, άτομα που διεκδικούμε ένα δικαίωμα στην αρενοπότητα που δεν μας αποδόθηκε στη γέννα, που δεν την ανερευόμαστε με όρους κυριαρχίας και που προσπαθούμε να συγκροτήσουμε νέα πρότυπα για να την επιτελέσουμε. Σε μια εποχή που το ζήτημα της έμφυλης βίας αναδεικνύεται όλο και πιο κεντρικά, που τα φεμινιστικά κινήματα παλεύουν να αναγνωριστούν οι γυναικοκτονίες ως τέτοιες, θεωρώ πως η προσπάθεια να πραγματευτούμε την έννοια της αρενοπότητας με πιο οξυμένα κριτικά εργαλεία από την απόρριψη ή την καταδίκη παραμένει κρίσιμη. Στη σημερινή συζήτηση προσκαλέσαμε ανθρώπους που έρχονται από διαφορετικές διαδρομές και θα συνεισφέρουν στη συζήτηση εμπειρίες τόσο βιωματικές όσο και επαγγελματικές από μια πληθώρα πεδίων. Στην προβολή που ακολουθεί, το ίδιο ζήτημα προσεγγίζεται μέσα από μια σειρά ταινιών μικρού μήκους που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μετά, παρουσία και των δημιουργών. Με τον τρόπο αυτό, ευελπιστώ να καταλήξουμε να σκεφτούμε την έννοια της αρενοπότητας διαφορετικά. Έτσι, είναι μεγάλη μου χαρά να έχω εδώ πέρα δίπλα μου την Άννα Κουρουπού, διευθύντρια του Red Umbrella Athens, την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου, ηθοποιό, τον Δημήτρη Τεζή, δημοσιογράφο, την Αγγελική Σεραφείμ, δικηγόρο, και τον Αντώνη Πούλιο, ψυχολόγο και ψυχαναλυτή. Δεν θα καταχρηστώ άλλο αυτό το χώρο που μου δόθηκε επειδή δουλεύω εδώ. Θα δώσω το λόγο στις προσκεκλημένες μου.
Θα ακούσουμε την Άννα να μας μιλάει για την εμπειρία της στο Red Umbrella, για τη δουλειά της με άτομα που εργάζονται στο σεξ και τις διαφορές ανάμεσα στις γυναίκες που εργάζονται στο σεξ και τους άντρες και την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες, αλλά και για την πολύμορφη εμπειρία της ως σημαντική εκπρόσωπο του κινήματος για τα τρανς δικαιώματα στην Ελλάδα. Είναι μεγάλη μας τιμή να την έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το μικρόφωνο αυτό στην Άννα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Δεν είμαι εκπρόσωπος καθόλου. Ειδικά το τρανς κομμάτι είναι... Καλησπέρα καταρχάς, συγγνώμη. Τέλος πάντων, είμαι η Άννα Κουρουπού, είμαι τρανς γυναίκα, είμαι μη άρεν πλέον, εδώ και χρόνια. Γεννήθηκα άρεν για τους άλλους. Εγώ κάποια στιγμή κατάλαβα ότι δεν είμαι άρεν, δεν ήξερα τι είμαι. Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε. Η πληροφορία που υπάρχει τώρα, δεν ξέραμε καν, όχι τρανς, τραβεστή, ούτε καν το είχαμε ακούσει. Μιλάω για τη δεκαετία του 80 περίπου. Ναι, μην κάνω αναδρομή τώρα. Θέλω να πω ότι... Πες μου, τι να πω, για το Red Umbrella κατευθείαν ή για το τρανς κομμάτι, γιατί είναι συνδυαστικό λίγο, δυστυχώς. Εγώ θα ήθελα πολύ να ακούσω για την δική σου εμπειρία καταρχάς, τη βιωματική και στη συνέχεια την επαγγελματική. Νομίζω ότι επικοινωνούν μεταξύ τους. Ναι, σίγουρα, και είναι... αναγκαστικά... Είναι πολύτιμες για τη συζήτησή μας εδώ σήμερα. Mm-hmm. Ακόμη και σήμερα, δυστυχώς, και σε μεγάλο βαθμό, τα τρανς άτομα δεν έχουν και επιλογή να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Έτσι ώστε να ζήσουν και να το δουλέψουν, στην ουσία. Τα τελευταία χρόνια κάτι μικρό γίνεται. Τώρα έβγαλε και ο ΑΕΔΕ ένα πρόγραμμα για τρανς άτομα, αλλά ναι, μεν είναι καλό να βγαίνουν τέτοια θεσμικά πράγματα, αλλά αν ένας εργοδότης δεν θέλει, που δεν θέλει τρανς άτομα, δεν προσφέρει κάτι στα τρανς άτομα αυτό. Μόνο να έχεις κανένα φίλο, να σε πάρει στη δουλειά σου, στη δουλειά του, έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί το πρόγραμμα αυτό, που ισχύει για 2 χρόνια. Ναι, εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Ήταν αυτό, τι θα κάνεις στη ζωή σου, τελειώνεις το σχολείο, αν το τελειώσεις, αν σε αφήσουν. Εγώ δεν άντεξα, το άφησα στην πρώτη ηλικίου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνω. Πάω να δουλέψω. Δούλεψα σε κάτι μαγαζιά με υφάσματα. Ως πολιτής τότε. Είχα τεράστιο μπούλινγκ εκεί. Ήμουν πολύ θηλυπρεπές παιδί. Δεν προσπαθούσα να κρύψω κάτι. Το θεωρούσα πολύ φυσιολογικό όλο αυτό. Έτσι ήμουνα. Αργότερα, πήγα αντίθετα, το έβγαλα πιο έξω. Είδα τι είναι το τρανς κομμάτι στην πλάκα και το ακολούθησα, γιατί αυτό ήμουν. Τίποτα άλλο δεν υπήρχε. Αλλά η εργασία ήταν ένα θέμα πια. Δεν το συζητάμε καν τρανς άτομο να δουλέψει. Φυσιολογική δουλειά. Δεν υπήρχε... Όχι. Συγκρού. Πορνεία, σεξ εργασία σήμερα το λέμε. Και αυτό είναι περισσότερο πολιτική. Η πεποίθησή μου και η έντονη δράση μας με την ομπρέλα, με την Red Umbrella. Θέλαμε να μπει όρος σεξ εργασία και ευτυχώς αφομοιώθηκε πολύ γρήγορα από την κοινωνία. Και από τη στιγμή που το ενστερνίζονται και οι υπόλοιποι όσοι πρέπει να το ενστερνιστούν, σημαίνει ότι το δέχονται ως εργασία. Δεν ήταν πονηρό, ήταν όμως στοχευμένο. Και το καταφέραμε πολύ γρήγορα, ομολογώ. Έτσι λένε πια τις πουτάνες, τις λένε πουτάνες, τις λένε σεξεργάτριες, σεξεργάτες. Αυτά ως προς το θέμα του τρανς κομματιού. Εντάξει, μην το πούμε δραματικά πράγματα, δεν είμαστε γι' αυτό εδώ, ούτε... Είμαστε εδώ για να ακούσουμε αυτά που θες να μας πεις εσύ. Αισιόδοξα πράγματα, ναι, για το σήμερα. Μακάρι. Έτσι ελπίζουμε. Και πώς σε οδήγησε αυτή η εμπειρία στο να αποφασίσεις να ασχοληθείς με μια δομή όπως είναι το Red Umbrella? Εντάξει, βασικά υπήρχαν αιτήματα και από μένα ως εργαζόμενη και από όλο τον κλάδο, είτε των τρανς, των σις γυναικών,
των ανδρών δεν τους ξέραμε τότε. Δεν ξέραμε ότι υπάρχουν καν. Είχαν άλλη ονομασία για αυτή. Ζικολό και όλα τα γνωστά. Υπήρχε μια ανάγκη τεράστια, διότι δεν μου φτάνε το ένα στίγμα. Δεν μας έφτανε μάλλον το ένα στίγμα να είσαι τρανς με όλα τα συνεπακόλουθα. Είχες και την ομπρέλα της ομπρέλας, πώς να σου πω, της πουτάνας. Αυτό ήταν, εντάξει, πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς. Τι να εξηγήσεις τον άλλον, αν δεν ήξερε, αν δεν γνώριζε, αν δεν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, μπαίνεις σε ένα σπίτι, και βιάσεις με πουτάνα, δεν λέγεται εύκολα. Σήμερα μπορεί λίγο και πάλι. Είναι αυτή η ενοχή ότι είσαι λάθος, είναι λάθος αυτό που κάνεις. Οπότε αν μεγαλώνεις με δύο λάθη στη ζωή σου, πείθεσαι ότι είσαι λάθος κι εσύ. Πού ακούγεις τώρα αυτό, βιονική είμαι. Εν πάση περιπτώσει, ναι, υπήρχε και υπάρχει τεράστιο κενό νομικό. Μην πούμε στις λεπτομέρειες, απλά ενώ είναι νόμιμη στην Ελλάδα αυτή η εργασία, λόγω κάποιων κολλημάτων που έχει η ίδια η νομοθεσία αυτή που τη φτιάξανε, δεν μπορεί να μπει σε εφαρμογή. Αυτό λοιπόν δίνει το ελεύθερο στο κράτος, στην εξουσία, στην αστυνομία, όποιος είναι μέσα για να ασχοληθεί με αυτό, να του δίνει το δικαίωμα να με ελέγξει και καλά κάνει. Αλλά ενώ είμαι νόμιμη, έχω μια άδεια να εργαστώ, γιατί μου τη δίνει το κράτος από το 99 και μετά, δεν μπορώ να έχω χώρο στην ουσία. Το λέω πολύ στρογγυλεμένο, αλλά η ουσία είναι αυτή. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να βρεις ένα χώρο να δουλέψεις. Οπότε, όπου και να δουλεύεις, είσαι παράνομη. Άρα, αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, τουλάχιστον στην Αττική, έχει γύρω στα 630-20 οίκους ανοχής, είτε στούντιο, είτε μπουρδέλα, όπως θέλετε, πείτε, τα οποία είναι όλα παράνομα. Οπότε αυτό τι φέρνει, ακόμη περισσότερη παρανομία. Δείχνει δρόμους στους εκμεταλλευτές, στους τράφικερ, όπως λέμε, σε οποιονδήποτε, είτε είναι ένας, είτε 10 μαζεμένοι, να εκμεταλλεύονται ένα κενό νόμο και να εκμεταλλεύονται ανθρώπους και αυτά που γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Θα ήθελα πολύ έντονα να διαχωρίσω ή να σας πω ότι πρέπει να διαχωρίζετε την εργασία στο σεξ με το τράφικινγκ. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ακόμη και να μην είναι η πρώτη επιλογή κάποιου ανθρώπου να κάνει αυτή τη δουλειά, είναι αναφέρεται το δικαίωμά του. Ενώ ένα θύμα τράφικινγκ δεν έχει κανένα δικαίωμα. Το καταλαβαίνετε, το ξέρετε. Επειδή γίνεται πολύ συχνά αυτό το μπέρδεμα στους ανθρώπους και όποτε μιλούν για εργασία στο σεξ, πάντα αναφέρονται στο τράφικινγκ και με επακόλουθο να μπερδεύεται ακόμη περισσότερο ο κόσμος και να στιγματίζει ακόμη περισσότερο και να μείνει στην ουσία, να το πούμε κι αλλιώς, να μην δικαιώνει αυτά τα θύματα, γιατί δεν είναι όλες οι γυναίκες θύματα τράφικινγκ. Δυστυχώς είναι πολλές, πάρα πολλές. Και όσο πάει μεγαλώνει. Και όσες επαφές και αν είχαμε κρατικές με θεσμούς και όλα αυτά, αυτό τους λέω πάντα, ότι η παρανομία φέρνει παρανομία. Προφανώς βολεύει, δεν ξέρω, θέλει πολύ δύναμη να πάρουν μια τέτοια απόφαση, δεν ξέρω. Αυτά. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ανάγκη να εμπλακώ περισσότερο και όχι ατομικά μόνο με αυτό το θέμα. Με κάλεσαν από τη θετική φωνή. Θα μου πείτε, θετική φωνή είναι ένας οργανισμός που ασχολείται με τον HIV και τα λοιπά. Δεν πάει να είναι θέμα υγείας όμως και το HIV μεταδίδεται και σεξουαλικά, οπότε πολύ σωστά έπραξαν. Με πλησίασαν ως ένα άτομο που έβγαινα έντονα και έλεγα τα θέματα της κοινότητας και τα δικά μου βασικά πρωτίστως. Οπότε μαζευτήκαμε ένα ετερόκλητο πλήθος, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε κάτι. Σε μία στο Α, στην αρχή, μετά στο πρώτο όροφο, μετά στο δεύτερο και τώρα στο δρόμο. Είμαστε σε ισόγειο. Θέλω να πω, πήγε πολύ καλά με την έννοια ότι ήταν πολύ έξυπνο να μαζευτούν άνθρωποι που είναι τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους, με άλλο background, με άλλο πλαίσιο, με άλλη σκέψη, φίλο, ό,τι θέλεις. Ηλικιακά, πολλές διαφορές, έτσι ώστε μαζεύτηκε να κάναμε μία προεργασία 6 μήνες τουλάχιστον, έτσι ώστε να δούμε πώς θα το χτίσουμε αυτό. Και πήγε πολύ καλά. Είναι ένας πληθυσμός που, αφού είμαι μέσα κι εγώ και τον γνωρίζω, υποτίθεται, η περιοχή της η Ομόνια και η γύρω περιοχή που
Εργάζονται πάρα πολλά άτομα και εμένα με ξέπληξε ο αριθμός, η ποσότητα. Και το φύλλο μετά με ξέπληξε. Πάρα πολλοί άνδρες, είτε μετανάστες, είτε πρόσφυγες, είτε Έλληνες, οι survivor sex workers, αυτοί που κάνουν σεξ για ένα σάντουιτς, υπάρχουν και αυτοί, και μάλιστα το προηγούμενο διάστημα πολύ περισσότεροι, είναι δύσκολος κόσμος. Για το δικό μας το πλαίσιο μιλώ, έτσι ώστε να τους πλησιάσουμε. Είδα πράγματα που δεν τα φανταζόμουν, είδαμε βασικά. Βρεθήκαμε πολλές φορές σε δύσκολη θέση, διότι γνωρίζοντας, όταν είσαι από την πλευρά, τουλάχιστον εγώ, που έχω εισπράξει με αρνητική στάση από την κοινωνία, να το πω έτσι πολύ ολιστικά, μου ήταν δύσκολο να συμπεριφερθώ όπως πρέπει, όπως οφείλω σε τέτοια. Ήταν συγκλονιστικό το δράμα και η δυσκολία που έβλεπα. Με συγκλώνησε και εμένα. Όλους μας. Απλά λέω για μένα, γιατί υποτίθεται είχα δει 5 πράγματα στη ζωή μου, έχω δει την άλλη πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, πήγε καλά. Είχαμε και έχουμε πολλά αιτήματα. Περισσότερο στο νομικό κομμάτι είναι. Ψυχολογικό φυσικά. Καταλαβαίνετε αυτό που είπα για το στίγμα. Και όταν είσαι και στον δρόμο, εκτεθειμένος, το έχω ζήσει 6 χρόνια και όχι στο κέντρο της Αθήνας, που περνάει πολλοί κόσμος. Τρώσει ένα νεράτσι στο κεφάλι έτσι για την πλάκα του άλλου. Ναι, έχει πολλή δουλειά ακόμα. Αλλά πάει καλά. Πάει καλά. Θέλετε να μας μιλήσετε για το τι συναντήσατε. Είπατε ότι δεν γνωρίζατε τους άντρες. Δεν είχατε ίσως τις λέξεις ακόμα γι' αυτό, ναι, για τους άντρες εξεργάτες. Είχα μείνει εγώ, γιατί υποτίθεται μόνο μέσα στο κύκλωμα, ότι είναι μια άλλη ομάδα ανθρώπων που είναι πιο κρυφή, εννοείται. Δεν θα δηλώσει ποτέ ένας άντρας είμαι sex worker. Για ποιο λόγο να το κάνει. Οπότε, ναι, εστίασα περισσότερο στους Έλληνες στην αρχή, διότι μου έκανε εντύπωση ο αριθμός πάλι, πάρα πολλά άτομα. Με την έννοια ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες θεωρητικά κάποια στιγμή θα φύγουν από εδώ. Είναι περαστικοί, έτσι θέλουν να πιστεύουν και αυτοί και εμείς. Οπότε, εστίασα περισσότερο εκεί. Με ενδιαφέρει γιατί ένας άνθρωπος που έχει ένα προνόμιο σε σχέση με μένα, γιατί να το κάνει αυτό. Εγώ, okay, πήγα αναγκαστικά. Άσχετο αν το απόλαυσα ή το συχάθηκα ή οτιδήποτε άλλο, πήγα αναγκαστικά αυτός, γιατί ένας σεις άντρας να διαλέξει να κάνει αυτή τη δουλειά, και μάλιστα στον δρόμο. Και στην Ομόνια, που είναι η χαβούζα της Αθήνας, μην κρυβόμαστε. Είναι. Αφήσανε να γίνει, εννοώ, όσοι πρέπει να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Και είδα ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, τους άντρες δηλαδή, το θεωρούν πολύ φυσικό αυτό που κάνουν. Γιατί δεν το λένε στην κοινωνία. Είναι άνετοι με αυτό, πώς να σου το πω. Η οικογένειά τους, ο περίγυρός τους, οι φίλοι τους, οι γνωστοί τους, ακόμα και οι σχέσεις τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Και είναι και πολύ εύκολο να κρυφτεί, να μείνει κρυμμένο. Οπότε, ναι, θεωρώ πάλι εκ προνομίου η πατριαρχία δουλεύει, ενώ με την έννοια ότι ένας άνδρας που κάνει αυτή την εργασία, για ποιο λόγο να διεκδικήσει μια καλύτερη νομοθεσία. Δεν νομίζω ότι θα τολμήσει ποτέ κανείς να βγει και να πει είμαι sex worker και θέλω να πληρώνω ένα φόρο και να κόβω αποδείξεις για αυτό που κάνω. Με ποιο τρόπο θα το βρουν αυτό, δεν ξέρω, να αποδεικνύεται με πόσες έχει πάει, με πόσες. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι είναι και πάλι. Δηλαδή, ακόμα και οι τρανς άνδρες που υπάρχουν στην κοινωνία μας, και είναι πάρα πολύ και αυτοί, είναι ένα άλλο σοκ που έπαθα εγώ. Ούσα από μια άλλη γενιά. Εντάξει, δεν μας έριξαν τίποτα στο νερό και ξαφνικά βγήκαν όλοι οι τρανς, άνθρωποι, άντρες ή γυναίκες. Πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν, θέλω να ελπίζω. Απλά τώρα έχουν τη δύναμη και την θέληση να βγουν προς τα έξω. Το τρανς κομμάτι, λοιπόν, των ανδρών δεν είναι και τόσο ακτιβιστικό ως προς την έκφραση και την ορατότητα. Και πάλι το κατανοώ όμως, διότι βολεύονται μέσα στο πατριαρχικό, είναι πιο θόρυβο, είναι πιο safe. Και το κατανοώ απόλυτα. Ίσως έχει ένα άλλο είδος καταπίεση αυτή η ορατότητα. Σαφέστατα και έχει, αλλά
Εγώ δηλαδή, αν ήμουν στη θέση ενός τρανς άνδρα, δηλαδή, δεν ξέρω αν θα το πρωτοφώναζα ότι είμαι. Εξαρτάται τι θα είχα περάσει τη ζωή μου, γιατί παίζει ρόλο το βίωμα τεράστιο. Αλλά νομίζω ότι όταν ένας άνδρας μεταφέρεται το φίλο του ενώ το μεταφέρει, το εκφράζει ως γυναίκα, είναι πιο έντονο έτσι κι αλλιώς. Λόγω των μαλλιών θες την εμφάνιση και μόνο. Ο άνδρας είναι ένα πιο ήσυχο πράγμα. Εμφανισιακά τουλάχιστον. Τώρα για το ακτιβιστικό δεν ξέρω. Ναι, με έχει προβληματίσει πολύ για ποιο λόγο δεν είναι δίπλα μας. Πολύ λίγα άτομα είναι. Και εγώ και υποκλίνομαι. Ναι, δεν έχω κάτι. Το στήθος μου είναι όπως υλικών, δεν είναι όπως σίδερο. Τι έχει πάθει. Αυτά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ... Αν μου πατήσετε μια φορά. Ναι. Είναι πράγματι ένα πεδίο που είναι πιο όρατο και γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα. Στη συνέχεια της συζήτησης ελπίζουμε να μάθουμε και ακόμα περισσότερα, τόσο για την εργασία στο σεξ, όσο και για τις βεβαίως. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου στη συνέχεια, προκειμένου να μας μιλήσει και για τα δικά της βιώματα και την εμπειρία της ως ηθοποιό στον χώρο του θεάματος. Είναι ένας χώρος που πρωτοστάτησε στο κίνημα Me Too που έγινε πολύ ισχυρό στην Ελλάδα τα προηγούμενα 2-3 χρόνια. Και είναι ένας χώρος που, παρότι δεν το καταλαβαίνουμε συχνά, μάλλον είναι και αυτός πολύ ανδροκρατούμενος και θα ήταν πολύ πολύτιμο να μάθουμε τις δικές σας εμπειρίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, με το πώς... Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και εγώ εδώ. Όταν μου έγινε η πρόταση να βρίσκομαι εδώ, φυσικά και τη δέχτηκα χωρίς σκέψη. Μετά όμως αναρωτήθηκα τι έχω να προσφέρω εγώ σε κάτι τέτοιο, τι έχω να πω. Και στην αρχή είπα ότι μάλλον δεν έχω να πω τίποτα. Στην πορεία σκέφτηκα ότι κάθε γυναίκα στην ηλικία μου, που είμαι κάπου στα μέσα της διαδρομής, έχει να πει μάλλον πάρα πολλά, ή οποιαδήποτε γυναίκα. Γιατί όλες και όλοι, και άντρες με έναν άλλο τρόπο, έχουμε ζήσει τα στερεότυπα που είμαστε βουτυγμένοι από πριν γεννηθούμε. Και το λέω γιατί εγώ έχω δύο αγόρια. Όταν περιμέναμε να γεννηθούμε, μάλλον να μάθουμε το φύλο, πολλοί συγγενείς χάρηκαν πάρα πολύ που είναι αγόρια κτλ. Εγώ δεν είχα καμία... Δεν με ενδιαφέραν αν θα είναι αγόρια ή κορίτσια. Όταν γεννήθηκε και ο δεύτερος, συνέχισαν να μιλάνε «Κορίτσι, δεν θα κάνεις». Και λέω «Δεν...» Και να θέλω, δηλαδή, δεν μπορώ να ξέρω αν θα κάνω ή όχι. Και μου το λέγανε, γιατί μου λέγανε και ποιος θα σου φέρνει στα γεράματα ένα ποτήρι νερό. Άρα η γυναίκα είναι προδιαγεγραμμένος ο ρόλος της. Και μάλιστα μου λέγανε ότι τα αγόρια θα φύγουν, θα κάνουν την οικογένειά τους και θα φύγουν. Εσένα ποιος θα σε φροντίσει? Σαν ένα στερεότυπο το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα. Η γυναίκα πρέπει να μείνει εκεί, πιστή, στους γονείς, να κάνει την οικογένειά της, να είναι δούλα και κυρά, που το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Και εγώ λοιπόν μέσα σε κάποια τέτοια στερεότυπα μεγάλωσα, μην φοράς φούστα, κοντή, προκαλείς, μην κάνεις αυτό, να σε... σεμνή, πρόσεξε, φαίνεται το σουτιέν σου, κτλ. Και θεωρώ ότι είχα γαλουχηθεί έτσι ώστε να αντιμετωπίζω τις όποιες δυσκολίες. Ήμουνα και μάλιστα σχετικά, μπορεί να πει κάποιος, αγρίμη σε τέτοια πράγματα. Δύσκολα έπεφτα στην παγίδα. Ξεκινώντας τη δουλειά, είχα προετοιμαστεί πάρα πολύ στο ότι θα υπάρχουν επίδοξοι σε εισαγωγικά σκηνοθέτες παραγωγή που θα με προσεγγίσουν για άλλο λόγο από ό,τι εγώ φαντάζομαι. Ήμουν πάρα πολύ προετοιμασμένη, έτσι πίστευα. Η δουλειά μας είναι εντελώς ανδροκρατούμενη. Οι θέσεις εξουσίας είναι κατά κύριο λόγο σε ανδρικά χέρια. Ελάχιστες είναι οι γυναίκες που έχουν εξουσία. Αυτό θεωρούσα, μάλλον δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι είναι περίεργο. Δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου γιατί δεν είναι πολλές οι γυναίκες που έχουν θέατρα, γιατί δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες παραγωγή. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
Μπήκα σε αυτή τη δουλειά και τα βρήκα έτσι όπως ήταν και τελικά δεν ήταν και πολύ καλά τα πράγματα. Και δεν ήταν και πολύ καλά γιατί η δουλειά αυτή αντικατροπτρίζει την κοινωνία. Είναι ένας καθρέφτης του τι συμβαίνει. Η τέχνη έχει πολλές ελευθερίες, έχει δικαίωμα, δίνει δικαίωμα σε πολλούς ανθρώπους να είναι ελεύθεροι σε αυτό που κάνουν, αλλά αυτές οι ελευθερίες επίσης θα πρέπει να μπουν και σε πλαίσια και σε όρια. Κάτι που δυστυχώς στη δουλειά μας τα πλαίσια και τα όρια είναι πολύ δυσδιάκριτα. Και αυτό επέτρεψε σε πάρα πολύ, όχι σε πάρα πολλούς, λάθος, σε κόσμο να περάσει τα όρια χωρίς κάποια, όχι τιμωρία, χωρίς κάποια, κάποιος, ναι, χωρίς κάποια επίπτωση. Αυτό συνέβαινε από παλιά. Τα πήραμε λοιπόν έτοιμα. Τα βρήκαμε έτοιμα από τους πιο παλιούς, ότι έτσι είναι. Ο έχων την εξουσία μπορεί και να φωνάξει λίγο παραπάνω, μπορεί και να βρήσει, μπορεί να πετάξει και μια καρέκλα. Ο έχων την εξουσία, συνήθως άντρας, και οι υπόλοιποι, εντάξει, έτσι γίνεται στη δουλειά μας. Αυτό το βρήκαμε έτοιμο. Ο έχων την εξουσία μπορεί και να σε κοιτάει την ώρα που ντύνεσαι ή που γδύνεσαι, γιατί στη δουλειά μας ντυνόμαστε και γδυνόμαστε. Αυτή είναι μέρος της δουλειάς μας. Μπορεί να σε κοιτάει και εντάξει, έτσι είναι σε αυτή τη δουλειά. Μπορεί και να σε σπρώξει, έτσι είναι σε αυτή τη δουλειά. Μπορεί και να σε υποτιμήσει, μπορεί και παλιότερα να σε χαστουκίσει. Έτσι είναι σε αυτή τη δουλειά. Έτσι τα βρήκαμε. Και δυστυχώς πρόσφατα το άκουσα και στην τηλεόραση από συνάδελφο να λέει ότι έτσι είναι αυτή η δουλειά. Όμως δεν είναι έτσι αυτή η δουλειά. Καμία δουλειά δεν πρέπει να είναι έτσι. Έτσι ήταν αυτή η δουλειά μέχρι πέρυσι που η Σοφία Ιμπεκατόρου από το χώρο του αθλητισμού βρήκε το κουράγιο και το θάρρος να μιλήσει. Και από εκεί και πέρα, αλυσιδωτά, βρήκαν το κουράγιο και άλλοι άνθρωποι να μιλήσουν με όποιο τρόπο μπορούσαν να αλλάξει και αυτή η δουλειά και πολλές δουλειές. Γιατί δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορεί να φοβάσαι να είσαι ο εαυτός σου. Δεν γίνεται σε καμία δουλειά. Αυτό πρέπει να έχει επίπτωση. Και φυσικά δεν μιλάω μόνο για ποινικά κολάσιμες πράξεις, γιατί αυτό είναι άλλο και είναι υπόθεση πλέον της δικαιοσύνης να βάλει τα πράγματα στη θέση της. Μιλάω και για καθημερινές συμπεριφορές που είχαμε συνηθίσει, οι οποίες ήταν τόσο στερεότυπες, τόσο συχνές, που νομίζω ότι είναι αδιανόητο αν τώρα το σκεφτείς ότι συνέβαιναν μέχρι και πέρυσι, πρόπερσι. Η εξουσία των αντρών στη δουλειά μας, φυσικά, παρένθεση, δεν εννοώ ότι όλοι οι άντρες σε αυτή τη δουλειά είναι καταχρηστές της εξουσίας. Φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι εξαιρετικοί και άνθρωποι προστατευτικοί που τιμούν το επάγγελμα και τιμούν και την τέχνη. Εννοείται και μάλιστα είναι και η πλειοψηφία. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει όμως και μια μειοψηφία που, παίρνοντας τη θέση και την καρέκλα του εργοδότη, του σκηνοθέτη, του θειασάρχη, οτιδήποτε, χρησιμοποιούν αυτή την εξουσία με έναν τρόπο που συμβαίνει σε όλες τις δουλειές. Απλώς στη δική μας τη δουλειά είναι πολύ φανερό, είναι μπροστά. Όταν μπήκα εγώ λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία να μιλήσω για κάτι που αφορούσε εμένα, με προσέγγισαν πάρα πολλοί άνθρωποι, κυρίως κορίτσια, που έχουν υποστεί αντίστοιχα πράγματα, όχι από τα ίδια πρόσωπα, γενικά. Αυτά που άκουσα ήταν, άκουγα ανθρώπους που η ζωή τους καταστράφηκε σε μία στιγμή. Και μάλιστα, όχι απλά καταστράφηκε, δεν μπορεί να γυρίσει και πίσω. Άκουγα, μου μιλούσαν κορίτσια που ακόμα και σήμερα μετά από χρόνια παίρνουν φαρμακευτική αγωγή και δεν μπορούν να βγουν από την αγωγή. Άκουγα ανθρώπους που αλλάξαν χώρα, που πήραν την οικογένειά τους και φύγαν από τη χώρα. Και δεν μιλάμε για μία περίπτωση, μιλάμε για αρκετές περιπτώσεις. Άνθρωποι που σε μία στιγμή, σε μία ευκολία λοιπόν ενός ανθρώπου, καταστράφηκε για πάντα η ζωή τους. Και γιατί καταστράφηκε? Όχι μόνο γιατί συνέβη αυτό, αλλά γιατί η κοινωνία γύρω δεν προστάτευσε κανένα από αυτά τα παιδιά να μπορέσει να σταθεί, να μιλήσει, να βρει το δίκιο του. Η κοινωνία λοιπόν μέχρι και σήμερα είναι συνένοχη.
Εγώ πάρα πολλές φορές σε αυτό το διάστημα έχω ακούσει «Ναι, μωρέ, τα ξέραμε». Και η ερώτησή μου ήταν «Αν τα ξέρατε, γιατί δεν μιλούσατε τότε». Το «τα ξέραμε» είναι ένα πολύ συχνή φράση που μου προκαλεί και πάρα πολύ μεγάλη οργή, αλλά τη λένε έτσι εύκολα. «Το ξέραμε, μωρέ, γι' αυτόν το ξέραμε, δεν τα ξέραμε τόσο καιρό». «Μα άμα τα ξέρατε, γιατί αφήσατε όλο αυτόν τον κόσμο να υποφέρει». Η φράση αυτή είναι ένα που ακούω συνέχεια και το «γιατί τώρα». Το «γιατί τώρα» που τη θεωρώ και λίγο ανόητη την ερώτηση, αλλά μάλλον χρήζει απάντηση, είναι πρώτον γιατί τώρα ακούνε κάποιοι άνθρωποι. Γιατί τώρα είμαστε εδώ, τώρα είστε εσείς εδώ και ακούμε. Πριν προφανώς δεν θα άκουγε κανείς. Και το πριν είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ξέρανε λοιπόν και δεν μιλούσε κανείς. Δεν μίλησε ποτέ για όλους αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρανε και υποφέραν για χρόνια και δεν μίλησε κανείς. Και τώρα βγαίνουν και λένε «τα ξέραμε, δεν ήταν έτσι» και το «γιατί τώρα, έλα μωρέ», πολύ χειρότερο. Επίσης έχω ακούσει το άλλο, πάλι στα στερεότυπα, «έλα μωρέ τώρα, του κουνήθηκε αυτή». Ότι φταίει συνήθως το θύμα. Γιατί η γυναίκα είναι... Μιλάω σε αυτές τις περιπτώσεις. Η γυναίκα είναι που έλα αυτή το... Δηλαδή να είναι η γυναίκα 19 χρονών και ο άντρας 60 και φταίει η 19χρονη που φόρεσε μίνι και είναι όλες αυτές οι σκέψεις. Αυτά όμως για να φύγουν από πάνω μας πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο μόνος τρόπος είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να αλλάξει ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά και τα αγόρια και τα κορίτσια. Εμείς, οι γονείς, εμείς, είμαστε υπεύθυνοι καθολικά για τον τρόπο που θα γεννηθεί και θα μεγαλώσει ένας άντρας και ένα κορίτσι. Και το κορίτσι φταίει, σε εισαγωγικά. Φταίμε γιατί μας μεγάλωσαν ότι είμαστε τα τρόπαια, ότι προτάσεις και τη σεξουαλικότητά σου, ένα βασικό, το οποίο το ακούμε και στην τηλεόραση πάρα πολύ συχνά, ακούμε στην τηλεόραση ότι η γυναίκα πρέπει να είναι θηλυκή, πρέπει να είναι σεξι, πρέπει να είναι... έτσι μας θέλουν οι άντρες. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία οδηγούν προς μία κατεύθυνση. Πρέπει τα κορίτσια να μεγαλώνουν με τον ίδιο τρόπο με τα αγόρια, με τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, γιατί φαντάζομαι τα δύο φύλλα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά πρέπει να μεγαλώνουν με την ίδια δύναμη. Και τα αγόρια πρέπει να αλλάξουν ο τρόπος που μεγαλώνουν, αλλά και τα κορίτσια. Είναι για μένα, εγώ σαν μαμά το λέω, ότι είναι η μεγαλύτερη μου αγωνία για τα παιδιά μου. Να μεγαλώσουν σωστά, να μην είναι ποτέ θύτες, αλλά ούτε και θύματα. Γιατί ούτε το ένα είναι καλό, ούτε το άλλο. Δηλαδή όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα είναι η βάση στο να αλλάξουμε τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, Άννα Μαρία. Εγώ νομίζω ότι δημιουργείται λίγο αυτός ο χώρος για να μπορέσουμε να σκεφτούμε ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Πράγματι, το τελευταίο χρόνο έχει ανοίξει σε πολύ μεγάλο βαθμό η σχετική συζήτηση. Δεν ήταν... Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε χαρά. Θέλει σίγουρο χρόνο και... Εντάξει, εγώ δεν είμαι σίγουρο αν μόνο στα παιδιά έχει να δοθεί ο αγώνας. Και εδώ πέρα που είμαστε και συζητάμε κάτι ίσως μπορούμε να καταφέρουμε. Είμαστε καμένα χαρτιά. Μπύρες θέλουμε, μπύρες. Είμαστε καμένα χαρτιά. Οκ, πάμε σπίτια μας. Εντάξει, για να δούμε. Είμαστε καμένα χαρτιά. Ενώ υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ναι. Ελπίζω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αλλάξουν οι παραστάσεις. Ο χώρος του θεάματος είναι ένας, ο χώρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι άλλος και γι' αυτό είναι εδώ πέρα μαζί μας ο Μίτσος Σωτερζής για να μας μιλήσει για την εμπειρία του δημοσιογράφος και για το πώς συγκροτείται ο δημόσιος λόγος και πώς αναπαράγει το πρότυπο της κυρίαρχης ερανοπότητας. Και αν αυτό μπορεί να αλλάξει, δεν ξέρω. Είμαστε καμένα χαρτιά, Μίτσο, τι λες? Καλησπέρα και από μένα.
Εγώ επειδή με του γραπτού λόγου είχα φέρει και σημειώσεις, αλλά τελικά η συζήτηση πάει πολύ πιο χαλαρά και μου αρέσει αυτό. Εγώ είμαι στα 23-24 χρόνια στη δημοσιογραφία, στον έντυπο λόγο, σε εφημερίδες, παραδοσιακός. Έχω περάσει από άλλα μέσα και πιστεύω ότι όλοι οι δημοσιογράφοι, ακούγοντας και τους και προηγούμενα ό,τι υπόθηκε, θα πρέπει να μπούμε σε φροντιστήρια. Θα πρέπει να μπούμε σε φροντιστήρια ανεξαρτήτως της ηλικίας, κυρίως οι μεγαλύτεροι. Πιστεύω οι νεότεροι συνάδελφοι δεν αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Οι μεγαλύτεροι, ωστόσο, θα πρέπει να μπούμε σε φροντιστήρια για να δούμε πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τέτοια θέματα. Γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα στην πλειονότητα των μέσων ενημέρωσης. Και δυστυχώς, παρόλο που τα πράγματα και στην κοινωνία γίνονται χειρότερα, δεν φαίνεται να το αντιλαμβανόμαστε, δεν φαίνεται να έχουμε τα αντανακλαστικά εκείνα σε μεγάλο βαθμό, ώστε να βοηθήσουμε κι εμείς να αλλάξει η κατάσταση, γιατί έχουμε μεγάλη ευθύνη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όταν, παραδείγματος χάρη, όλοι σας που διαβάζετε εφημερίδες ή βλέπετε τηλεόραση, δελτία ειδήσεων, εκπομπές, sites κλπ, διαβάζετε αυτό το αποκρουστικό «Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε» ή «Έγκλημα πάθους» ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, «Η ζήλια όπλησε το χέρι του» και όλα αυτά τα φεδρά και γελία πράγματα, τα οποία στην καλύτερη εξισώνουν το θήτη με το θύμα, στη χειρότερη ξεπλένουν το θήτη, τότε σημαίνει ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα ως κλάδος και δεν θα έπρεπε, αντιθέτως εμείς να έχουμε κινητοποιηθεί πρώτοι, γιατί είμαστε ένας κλάδος ο οποίος είναι βαθιά ανδροκρατούμενος στις θέσεις ευθύνης. Αναφέρομαι σε αρχισυντάκτες, διευθυντές, όχι τόσο στους απλούς συναδέλφους δημοσιογράφους που κάνουν τη δουλειά, αυτούς που κρατάνε τα ενία. Και πραγματικά είναι τραγικό το πώς διαμορφώνεται και πώς περνιέται μια είδηση που πολλές φορές δεν εξυπηρετείται ο ρόλος της ενημέρωσης, αλλά ο ρόλος, κυρίως στην τηλεόραση σημαίνει αυτό, της κλειδαρότρυπας. Και πώς θα πούμε τα πάντα στο πλαίσιο ενός τηλεοπτικού κουτσομπολιού, με προφανή την αγωνία μας να δείξουμε την αλήθεια, αλλά στην ουσία να καταλήγουμε να είμαστε ματάκηδες και να αποφεύγουμε την ουσία των ζητημάτων και των θεμάτων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε ως δημοσιογράφοι. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο πρόβλημα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης στο πώς παρουσιάζουν τις ειδήσεις. Πιστεύω ότι έχει άμεση σχέση με την εξουσία του μέσου και με αυτούς που την ασκούν. Όπως επίσης ότι εμείς οι δημοσιογράφοι, επειδή εγώ κάνω πολιτικό ρεπορτάζ, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως άλλοι συνάδελφοι στο μέσο που εργάζομαι. Ωστόσο, βλέπω πώς μας επηρεάζει και είναι αλληλένδετα λίγο τα στοιχεία, αν δεις και πώς εκφράζονται δημόσια πρόσωπα, πολιτικοί για συγκεκριμένα πράγματα και ποια στερεότυπα αναπαράγουν και από το βήμα της Βουλής, έτσι. Όταν βγαίνει, ας πούμε, βουλευτής στο νομοσχέδιο για την επιμέλεια και λέει ότι ένας κακός σύντροφος, ένας κακός σύζυγος μπορεί να είναι καλός πατέρας, εκεί έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Όταν βγαίνει άλλος βουλευτής και στο πλαίσιο πολιτικής αντιπαλότητας με υπουργό γυρνάει και του λέει να φοράς τσίγκινο σοβρακάκι, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Το κακό είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κοινό. Και όσο περισσότερο ασκούν αυτό το λόγο, τόσο περισσότερο το κοινό τους συσπυρώνεται γύρω από αυτούς και προάγει τέτοιου είδους λόγο και επιχειρήματα, μέσα εισαγωγικά, ας το πούμε, και δημιουργεί ένα τεράστιο θέμα. Το πρόβλημα είναι, να το πω έτσι πιο απλά, έχουμε μπλέξει με πολλούς κυρπαντελίδες. Με πάρα πολλούς. Παράγουμε περισσότερους κυρπαντελίδες από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε, να σας το πω έτσι. Άκουγα πριν την Άννα Μαρία που έλεγε για το χώρο της τέχνης και για το χώρο του αθλητισμού, για τις καταγγελίες που είχαν βγει και για το κίνημα MeToo που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο περίπου, που είχαμε πολλές καταγγελίες στον αθλητισμό, ακόμη και στο στρατό είχαμε. Στη δημοσιογραφία
Ξέρετε πόσες καταγγελίες υπήρξαν για τέτοια φαινόμενα? Μία. Μία γυναίκα είχε το θάρρος να βγει δημόσια στο χώρο αυτό, ο οποίος, σας είπα, σας περιέγραψα πριν πόσο ανδροκρατούμενος είναι και τι είδους ανταγωνισμό και εξουσία έχει. Μία γυναίκα, και το απίστευτο είναι ότι αυτή η γυναίκα είναι παράδειγμα προς μίμηση για τις γυναίκες συναδέλφους της, γιατί κάνει ρεπορτάζ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είναι μέσα στους στρατέους, και δεν μπήκε πέρυσι ή πρόπερσι εκεί, είναι εδώ και 30 χρόνια, από τη δεκαετία του 90, κάτι που ήταν ανήκουστο για γυναίκα δημοσιογράφο να μπει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να κάνει ρεπορτάζ με στρατιωτικούς, ανάμεσα στους στρατηγούς και στους αξιωματικούς. Κι όμως αυτή η γυναίκα είχε το κουράγιο να βγει και να πει δημόσια ότι υπήρξε θύμα κακοποίησης. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο συγκεκριμένα, πιο συγκεκριμένα. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για έναν πολύ καλό μου φίλο. Δυστυχώς έχει πεθάνει, γιατί σε αυτή τη δουλειά φεύγουμε και νωρίς, είτε από εμφράγματα είτε από καρκίνους. Αυτό είναι στατιστικά αποδεδειγμένο. Ο οποίος ήταν γκέι και θυμάμαι, δουλεύαμε μαζί σε ένα ραδιόφωνο στη δεκαετία του 90, ειδησιογραφικό ραδιόφωνο. Δεν έκρυψε ποτέ του ότι ήταν γκέι, όπως βέβαια και οι άλλοι δεν έκρυψαν οι straight την απέχθειά τους προς αυτόν και τα γελία σχόλια, ομοφοβικά και τέτοιου είδους σχόλια απέναντί του, τα οποία τα έχει αντιμετωπίσει με μια απίστευτη πραότητα και με πολύ χιούμορ. Το χιούμορ μπορεί να σε βοηθήσει σε πάρα πολλά. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί υπήρχαν στιγμές που είχαμε βρεθεί και το συζητούσαμε όλο αυτό και πραγματικά η απορία του ήταν γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Αυτή η λογική του μάτσο άντρα που υπάρχει μέσα στα δημοσιογραφικά γραφεία, στα newsrooms, γιατί είσαι δημοσιογράφος, άρα από τη στιγμή που είσαι δημοσιογράφος πρέπει να είσαι super duper, ετοιμοπόλεμος, να βγεις, να βγάλεις το θέμα, να μιλήσεις με τον υπουργό, να μιλήσεις με την πηγή, και αυτά δεν μπορεί να τα κάνει ένας γκέι ή μια γυναίκα. Βέβαια, πάρα πολύ χαίρομαι και λυπάμαι ταυτόχρονα λόγω του γεγονότος του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά πραγματικά χαίρομαι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες συναδέλφισες ως πολεμικοί ανταποκριτές αυτή τη στιγμή στο μέτωπο. Αυτό είναι πραγματικά μια μεγάλη πρόοδος για το επάγγελμά μας και για την κατάκτησή τους και για την χειραφέτησή τους. Θα περίμενα να δω, αν και αυτό δεν πιάνει τόσο το χώρο των... πιάνει γενικότερα το χώρο των media. Μια άλλη κλισέ φράση που ακούμε είναι ότι ο χώρος της τηλεόρασης είναι γεμάτος από πούστιδες. Πόσες φορές το έχουμε... Η Άννα Μαρία που ξέρει αυτό πολύ καλά, όλοι μας το έχουμε ακούσει. Παρόλα τα αυτά, τόσο, ακόμα και αν ισχύει αυτό που λένε, δεν έχουμε δει ποτέ πραγματικά, και εγώ περιμένω αυτή τη μέρα, που θα δω έναν άνθρωπο που δεν θα είναι ο straight, που θα βγει να πει ειδήσεις σε δελτίο ειδήσεων ή που θα βγει να κάνει μια ανταπόκριση. Και κανείς δεν θα κοιτάζει για το αν είναι trans, straight ή ότι... Ναι, okay, ναι, ισχύει γι' αυτό. Υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά ακόμα σαν χώρος, να ανατρέψουμε πάρα πολλά στερεότυπα, και είναι μεγάλη ευθύνη αυτή για μας, γιατί κατά κάποιο τρόπο εκπαιδεύουμε και την κοινή γνώμη. Μέσα από τα δελτία ειδήσεων, μέσα από τις εκπομπές, μέσα από το τι γράφει ο καθένας μας, έχουμε ευθύνη απέναντι σε όλο αυτό. Και πιστεύω ότι όντως χρειάζεται να περάσουμε από φροντιστήρια. Μακάρι να φτιαχτούν αυτά τα φροντιστήρια και να πάει κάποιος να μάθει. Δεν ξέρω ποιος θα πάει. Ποιος θα τους μάθει, ποιος θα ακούσει. Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σε μάθουν. Θέλεις, χρειάζεται. Βέβαια, απλά η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη. Και τώρα λέμε. Είναι ζητούμενο πολλών ανθρώπων, τέλος πάντων, να μπει σεξουαλική υγεία στα σχολεία και θα καλυτερέψει. Και αυτό που είδαμε, που θέλουν να βάλουν στην παιδεία, είδαμε τι είναι. Οπότε καλύτερα μην το βάλουν, ας μην είναι όπως είναι, παρά να μπει αυτό. Κατάλαβες τι εννοώ, εξαρτάται ποιος θα τους μάθει.
Απλά νομίζω ότι ο Μίτσος έχει πολύ μεγάλο δίκιο στο πόσο κρίσιμο ζήτημα παραμένει, γιατί δεν είναι μόνο το πώς, ποιο το κλίμα υπάρχει μέσα σε ένα δημοσιογραφικό γραφείο. Αν είναι να θέλουν να μάθουν κάτι για ένα χώρο, ψάχνουν να βρουν τους κατάλληλους ανθρώπους, έτσι ώστε να συμπεριφέρονται σωστά οι ίδιοι δημοσιογράφοι, να μην εκτεθούν και να μην εκθέσουν. Είναι σπάνιο μεν, αλλά υπάρχει, να μην το κρύψουμε και αυτό. Αυτό, ευχαριστώ για αυτή την παρέμβαση, γιατί επειδή τα είπα και λίγο, ίσως ακούστηκαν και λίγο μαύρα, ευτυχώς που υπάρχουν πάρα πολλές φωτεινές εξαιρέσεις στον χώρο της δημοσιογραφίας που αναδεικνύουν τέτοια θέματα και έντυπα που αναδεικνύουν τέτοια θέματα με τον καλύτερο τρόπο. Και μόλις χθες είχαμε πρωτοβουλία συναδέλφων που μαζί με το Ορλάντο, το Σωματείο, έκαναν μια αναφορά στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας για τον Γκούγια, για τα τρανσφοβικά και ομοφοβικά σχόλιά του που έχει κάνει στη Δίκη Λιγνάδη. Και είναι πολύ σημαντικό να βγαίνουν δημοσιογράφοι μπροστά. Ο ρόλος μας δεν είναι μόνο απλώς να γράφουμε, να λέμε μια είδηση και να ενημερώνουμε, είναι να κάνουμε και άλλες δράσεις. Ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν που βγήκαν και πήραν την πρωτοβουλία να κάνουν αυτή την αναφορά. Όπως και άλλοι δημοσιογράφοι που παίρνουν θέση. Ξέρετε, υπάρχει το βασικό στην δημοσιογραφία, λένε ότι πρέπει να είσαι αντικειμενικός, να καταγράφεις όλες τις απόψεις. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η άλλη πραγματικότητα είναι ότι κάποιες φορές οφείλεις να πάρεις θέση. Και εγώ δεν θα πω, επειδή είναι και πολύ κλισέ αυτό, ότι ο δημοσιογράφος δεν οφείλει να στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Οφείλει όμως να στέκεται στο πλευρό κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, με βασικό γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, την ισονομία και την και το να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά άξιζε τον κόπο που πέρασε από τον κόσμο. Αυτά. Νομίζω ότι άμα ακούγονται λίγο περισσότερο οι απόψεις σαν αυτές που λες εσύ, Μίτσο, μπορεί να βοηθήσει. Αυτό το παράδειγμα δεν το είχα ακούσει για την πρωτοβουλία για τον Γκούγια. Νομίζω χθες εγώ ήμουν εδώ πέρα, έτρεχα πάνω κάτω με τα μικρόφωνα αγκαλιά. Δεν έμαθα τίποτα τι έγινε στον κόσμο. Όμως αποτελεί την τέλεια πάσα από ό,τι μας είπε ο Μίτσος για ένα άλλο πεδίο που διαμορφώνει την κοινή γνώμη, διαμορφώνει τον τρόπο που κατανοούμε τον κόσμο, το πεδίο του νόμου. Η Αγγελική Σεραφείμ είναι εδώ μαζί μας για να μιλήσει για την εμπειρία της ως δικηγόρος, για το πώς αναπαράγονται έμφυλα στερεότυπα μέσα από τον ίδιο το γράμμα του νόμου. Θα μας μιλήσει για το ζήτημα των γυναικοκτονιών ή πώς θα τις πούμε τελικά, Αγγελική. Καταλήξαμε. Έχει ένα κουμπί. Ναι, είναι ένα, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Όταν φτιάξουμε επιτροπή νομοπαρασκευαστική, θα καταλήξουμε. Εντάξει. Να μας... Εμείς. 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 Εντάξει, καλέστε με. Έχεις το τηλέφωνο μου. Θα τη φτιάξω εγώ έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και μπαίνω στον πειρασμό εισαγωγικά να σχολιάσω, να πιάσω λίγα από τα θέματα που ήδη μπήκαν πριν πω στο πιο νομικό ζήτημα. Δηλαδή, για το νομικό πλαίσιο για την πορνεία. Πράγματι, η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχει θεωρητικά νόμο που ρυθμίζει την άσκηση της εξεργασίας, αλλά δεν εφαρμόζεται λόγω εγγενών προβλημάτων που έχει ο νόμος. Άρα, και ναι, και το παίρνω πίσω, που καταλήγει όλο αυτό στην αορατότητα, στην αδυναμία να ασκήσεις τα δικαιώματά σου και στο να είσαι εκτεθειμένος και εκτεθειμένη σε τιμώρηση στο τέλος, γιατί είναι αυτό που είπατε με το βασικό αίτημα, ας πούμε, είναι πρόστιμο όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Πολύ πρακτικά πράγματα. Προφανώς, αυτό είναι και θέμα πολιτικής βούλησης. Το αφήνω στην άκρη γιατί είναι ένα θέμα από μόνο του για να το πιάσει και να το αναλύσει έτσι κανείς, αλλά καλό είναι να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι μιλάμε για ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων που παραμένει πολλά χρόνια
χωρίς τα δικαιώματα που έχει ο υπόλοιπος κόσμος εργασίας. Ωστόσο, αυτό είναι το ένα. Σε σχέση τώρα με την αναφορά της Άννας Μαρίας και για την οικογένεια, θα βάλω και την παράμετρο, γιατί το βιωματικά τώρα πολλές φορές βγάζουμε και αυτά τα συμπεράσματα. Βλέπεις ότι προσπαθείς να χτίσεις, ας πούμε, ως γονιός, και μετά η υπόλοιπη καθημερινότητα του παιδιού γκρεμίζει αυτό που χτίζεις εσύ στις λίγες ώρες που έρχεσαι σε επαφή ουσιαστικά με το παιδί, γιατί είναι το σχολείο πολλές ώρες, το ένα το άλλο. Άρα το εκπαιδευτικό σύστημα όντως μπορεί να σε σαμποτάρει, όπως και η υπόλοιπη κοινωνία, γιατί το παιδί κοινωνικοποιείται και καλώς εκτός της οικογένειας. Άρα όλο αυτό, όταν έρχεται και σαν οδοστρωτήρας, ας πούμε, αντιθετικά στο τι προσπαθείς εσύ να κάνεις που θεωρείς σωστό, έτσι όπως το έθεσε η Άννα Μαρία, είναι ένα τεράστιο εμπόδιο. Οπότε, ας έχουμε στο μυαλό μας και αυτή την παράμετρο. Γι' αυτό η δουλειά γίνεται σε πάρα πολλά επίπεδα, για να δημιουργηθεί, και το MeToo έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος και να παλεύουμε να το διευρύνουμε. Ο χώρος ο ασφαλής, όπου μπορούμε να μιλάμε, να ακουγόμαστε, και αυτό που λέγεται, δηλαδή πλέον ανοιχτά, ότι σε ακούμε, σε πιστεύουμε. Αυτό δεν είναι, δεν είναι απλό, είναι τρομερά επουλωτικό και ενθαρρυντικό για τον άνθρωπο που θέλει να αφηγηθεί την ήττα του. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, ας πούμε, και όταν κάνεις μία μήνυση για κάτι που έχεις υποστεί ως θύμα εγκληματικής πράξης και δει τέτοιας πράξης που έχει παραβιάσει την ελευθερία σου, την αυτεξουσιότητά σου, το ίδιο στο σώμα και με τέτοιους όρους, αυτό το έχεις βιώσει ήδη ως ήττα και έρχεσαι να το αφηγηθείς. Άρα, όταν έρχεται και αμφισβητείται αυτό το βίωμα ως βίωμα και μετά και όλο το υπόλοιπο, το πώς το τραύμα τα κουβαλάς από αυτό, είναι μια πολύ προφανής επαναθυματοποίηση. Το Me Too και γενικά το κίνημα αυτό που σου λέει «Σε πιστεύω, ανεφόρον», δεν ήταν αυτονόητο, δεν υπήρχε. Είναι πάρα πολύ βοηθητικό να ξέρεις ότι υπάρχουν ευήκο άωτα, μακάρι να ήταν και στις αρχές, ας πούμε, αλλά ο ίδιος ο κόσμος της αλληλεγγύης είναι τρομερό στήριγμα. Και για τον κόσμο, ας πούμε, του θεάματος, θέλω να βάλω το θέμα, το νήμα που διατρέχει το κοινό, ας πούμε, των έμφυλων διακρίσεων, που είναι ένα κοινό νήμα που μας φτάνει στην έμφυλη βία, με αποκορύφωμα, να πούμε, γιατί είναι και μία αναστρέψιμη, την γυναικοκτονία, θηλυκοκτονία, όπως τέλος πάντων μπορεί να το υποστηρίζει κανείς ότι πρέπει να λέγεται. Ας πούμε και στο δημόσιο λόγο, στο δημοσιογραφικό, νομίζω ότι έχει μικρύνει ο χώρος για να ακούμε τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε και γενικά για αυτή τη ρομαντικοποίηση των εγκλημάτων. Ωστόσο, παραμένει πάρα πολύ ανοιχτός ακόμα για να ακούμε για το καλάθι της νοικοκυράς ή για να ακούμε για το ταγέρ, το ΣΥΚ, ας πούμε, που έβαλε η πολιτικός. Δηλαδή, ακόμα και στο πολιτικό ρεπορτάζ είναι πολύ προφανής η διαφορετική προσέγγιση με έμφυλο πρόσημο στα θέματα τα φαινομενικά ουδέτερα ως προς το φύλλο. Εντάξει, τίποτα δεν είναι ουδέτερο. Ωστόσο, νομίζω ότι με όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει, είμαστε πια όλα τα άτομα υποψιασμένα και μας χτυπάνε τέτοια πράγματα. Και σιγά-σιγά όλο και περισσότεροι άνθρωποι γίνονται πιο υποψιασμένοι απέναντι στο να φιλτράρουν το λόγο που έρχεται και να μην θεωρούν αυτονόητο. Δηλαδή, σου χτυπάνε πια κάποιες εκφράσεις. Παλιά δεν μας χτυπούσαν. Πολύ σημαντικό. Αντίστοιχα και στην νομοθεσία έχουν γίνει κάποια βήματα. Για παράδειγμα, το ότι η διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, δηλαδή για τα τρανς άτομα, η διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης σε σχέση με το φύλο που αποδόθηκε κατά τη γέννηση, έχει διευκολυνθεί από την νομοθεσία υπό την έννοια ότι κρίθηκε ότι δεν είναι απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση για να δεχθεί το δικαστήριο ότι όντως πρέπει να σου διορθώσει και τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Τρομερά σημαντικό για το δικαίωμα κάθε ανθρώπου, τι θα κάνει με το σώμα του.
Δεν είναι, το κρατάω αυτό. Το λέω, είναι σωστό ένα δικαστικό σώμα να αποφασίζει αν δικαιούσε να έχει ταυτότητα ή όχι. Συμφωνώ ότι, δηλαδή αν ανοίγουμε τη συζήτηση, μήπως αυτή η διαδικασία να γίνει διοικητική και όχι δικαστική. Και το οικονομικό. Το οικονομικό. Και το οικονομικό κόστος. Είναι νίκη. Είναι όμως ειρηνοδικείο. Απλά είναι πύριος νίκη, εντάξει. Αλλά από την άλλη, είναι ένα βήμα σε σχέση με το ότι έπρεπε να χειρουργηθεί το άτομο. Το οποίο, εντάξει, είναι, και αυτό είναι οικονομικό της. Αλλά και ουσιαστικό. Κανείς, υποθέτω, γιατί το έχεις όταν γεννιέσαι αυτό, την ταυτότητά σου δηλαδή, ως προς την κοινωνία. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πόσο σημαντικό είναι να, όταν πάρεις στα χέρια σου ένα τέτοιο χαρτί. Ενώ στο μέσα σου δεν αλλάζει τίποτα για την ταυτότητά σου, αλλά αυτή η ευκολία πια να παρουσιάζεσαι παντού, έχοντας τον νόμο κοντά σου. Δηλαδή, εγώ όταν έκανα την επέμβαση και έπρεπε να περάσει δικαστήριο για να δουν. Αξίζω τον κόπο να έχω γίνει και ταυτότητα. Περίμενα και 8 μήνες χωρίς να έχω καμία ταυτότητα, μέχρι να γίνει το δικαστήριο και όλα αυτά. Το οποίο ήταν τόσο απελευθερωτικό. Μου έδωσε ένα σκαλοπάτι να ανέβω, πώς, για να φέρομαι, να κοιτάω τους αν μη τι άλλο τους απέναντί μου, με ένα σκαλάκι παραπάνω. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Έτσι, αυτή η νομική αναγνώριση είναι, δηλαδή, η ορατότητα, αλλά και το να μην χρειάζεται να απολογείσαι και να συστήνεσαι και να εξηγήσεις. Και, δηλαδή, όλο αυτό, τέλος πάντων, και, ναι, έχουν γίνει και άλλα βήματα σε σχέση, ας πούμε, με το νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας, που πλέον εφαρμόζεται και σε πρόσωπα που έχουν συντροφική μόνιμη σχέση, ανεξαρτήτως του αν έχουν ίδιο ή διαφορετικό φύλο. Επίσης, μια σημαντική εξέλιξη που δεν μας φτάνει βέβαια στο να κατοχυρωθεί και νομικά η ορατότητα σε διαφόρων μορφών οικογένειες. Είμαστε πίσω σε αυτό. Αυτό ήταν και μια συζήτηση που έγινε στο περιθώριο της μεγάλης συζήτησης για τις αλλαγές στον αστικό κώδικα, για το οικογενειακό δίκαιο. Ναι, όπου όντως και πάλι κανείς δεν ασχολήθηκε. Ο νομοθέτης γένους αρσενικού δεν ασχολήθηκε και πάλι έτσι με μοντέλα που δεν είναι η ετεροκανονική οικογένεια κτλ. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας σχέση με αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε τόσο πίσω που εγώ και προσωπικά μπορώ να απολογηθώ, ας πούμε, στο ότι μερικές φορές λες ας κινηθώ στους όρους της διαδικότητας που εντάξει κάπως, δηλαδή λες να πάλι. Κάνεις μια ιεράρχηση, το οποίο είναι λάθος προφανώς, το να θεωρείς κάτι πιο βασικό και λες άντε να κατακτήσουμε αυτό και μετά θα συζητήσουμε μωρέ και για τα υπόλοιπα. Όμως νομίζω ότι αυθόρμητα κάπως έτσι κινείται το πράγμα, δηλαδή βλέπεις ότι μιλάμε πιο εύκολα για τη γυναίκα, έχοντας στο μυαλό μας τη cis γυναίκα και αφήνουμε λίγο σε δεύτερη μοίρα, ας πούμε, στη συζήτηση. Και τις υπόλοιπες περιπτώσεις έμφυλης βίας και διακρίσεων. Και αυτός είναι και ένας λόγος που πολύ χάρηκα έτσι, και για τη σημερινή εκδήλωση και για το φεστιβάλ, το οποίο είναι αυτό που λέμε όντως συμπεριληπτικό και φεύγει και λίγο πέρα από τα συνηθισμένα. Ωστόσο, είναι ένα ζήτημα το πώς το νόμο αντανακλώνται αυτές οι έμφυλες διακρίσεις, που δεν είναι «έχω δύο φύλλα και είναι διαφορετικά», είναι μια διάκριση η οποία έχει μια ξεκάθαρη ιεράρχηση, όπου το αποδεκτό σε αρσενικό φύλλο, ας πούμε, υπερτερεί και ασκεί την εξουσία και τέλος πάντων συνθέτει όλο αυτό που ονομάζουμε πατριαρχία. Αυτό αντανακλάται στον νόμο και ταυτόχρονα αναπαράγεται και από την εφαρμογή του και αναπαράγεται και από αυτόν. Δεν θα σταθώ στο γράμμα του νόμου όπου θα δεις αρσενικό γένος, ο παθών, ο δράστης, όποιος. Εντάξει, ας πούμε, γιατί αυτό φαντάζει πτέσμα μπροστά στο πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία. Υπό την έννοια πια ότι αν δεν συμμορφώνεσαι με τους όρους του εφαρμοστή του νόμου, είτε είναι ο αστυνομικός ή η αστυνομικίνα ή είτε είναι ο δικαστής. Αν δεν συμμορφώνεσαι με ένα μοντέλο το οποίο έχει και τα έμφυλα χαρακτηριστικά, με ένα μοντέλο
ιδανικού θύματος, έχεις πρόβλημα. Και αυτό εμείς οι δικηγόροι το ζούμε ακόμα πιο έντονα. Υπό ποια έννοια? Ότι όταν καλείσαι να υποστηρίξεις μια υπόθεση που θες να πάει και καλά ως υπόθεση, όχι για να κερδίσει, για να κερδίσει ο άνθρωπος το δίκαιο του, ας πούμε, που γι' αυτό προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Πολλές φορές, ως δικηγόρος μπορεί να πεις και tips, που να είναι προς την κατεύθυνση του ότι έχεις στο νου σου ότι αυτό είναι το στερεότυπο. Και προσπάθησε λίγο να συμμορφωθείς με αυτό, ας πούμε, για να πάει καλά υπόθεση. Να μην χτυπήσεις το δικαστή κτλ. Αυτή είναι μια παγίδα. Είναι λίγο θέμα προσέγγισης εργαλειακής. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό, γιατί επιλέγεις και τις μάχες που δίνεις. Και σίγουρα σημαντικό είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που είναι η δικιά του υπόθεση να κάνει και την τελική επιλογή για τη στρατηγική του. Όμως δείχνει ότι τα στερεότυπα κυριαρχούν, ότι το ιδανικό θύμα είναι μια cis γυναίκα αδύναμη, άδολη, αθώα, δεν ξέρω πώς ορίζονται και αυτά, με όρους και ηθικής μέσα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η κουβέντα του τι φορούσε, του τι σεξουαλική ζωή είχε, ταραχώδη, όπως μπορεί να ονομαστεί όταν έχεις παραπάνω από ένα συντρόφο, δεν ξέρω, το πώς συμπεριφέρεται ένα θύμα, είναι μια κουβέντα που θα συνεχίσει να γίνεται και με ευθύνη μόνο των δικηγόρων, που δεν υπάρχει σε εξέλιξη καν αυτή η συζήτηση για τη δεοντολογία, του πώς, ας πούμε, και ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα υπεράσπισης, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια δεοντολογία στο πώς τον υπερασπίζεσαι. Εδώ είμαστε ακόμα χωρίς όρια, προφανώς, δηλαδή βλέπεις ότι και πάλι θα προσπαθήσει να γίνει μια δολοφονία χαρακτήρα του θύματος. Έτσι γίνεται η διαδικασία στις δικαστικές αίθουσες. Είναι λίγο όσοι είμαστε καμένοι, ας πούμε, από την πράξη, κατά βάθος μάλλον το θεωρούμε λίγο δεδομένο, εντάξει, παρότι αντιδράς και τα λοιπά, αλλά ξέρεις ότι είναι η όρη του παιχνιδιού και είναι η κυρίαρχη όρη του παιχνιδιού, η όρη που βάζει και η Πατριαρχία. Όμως το ότι έχουμε επίγνωση για όλα αυτά, νομίζω ότι είναι πολύ καλή αρχή. Για παράδειγμα, πριν από, να πω 5 χρόνια, δεν θα πω πολλά, το σχήμα στην ποινική διαδικασία, ότι ο κατηγορούμενος είναι το κεντρικό πρόσωπο και είναι η ιερή η θέση του κατηγορουμένου, αυτό ήταν αδιαπραγμάτευτο. Εμείς αυτό σπουδάσαμε και με αυτό, ας πούμε, την απόγαλουχηθήκαμε. Πες. Το ότι έρχεται στο προσκήνιο το θύμα της εγκληματικής πράξης και μιλάμε για τα δικαιώματά του και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία, δεν είναι εργαλειακά ένα αποδεικτικό μέσο ως μάρτυρας, είναι τρομερή κατάκτηση, γιατί πλέον μπαίνουμε και στην κουβέντα να δούμε το θέμα της προστασίας του, να δούμε την αποφυγή επαναθυματοποίησης. Αυτή είναι μια συζήτηση που δεν θα γινόταν αν το είχαμε αφήσει ας πούμε στο παρασκήνιο και μόνο στη θέση του μάρτυρα. Άρα, θέλω να καταλήξω ότι έχουν γίνει βήματα. Έχουμε ακόμα, για παράδειγμα, η νομική κατοχήρωση της γυναικοκτονίας δεν θα μας λύσει ως διαμαγείας τα προβλήματα. Βλέπουμε και στη Λατινική Αμερική, που σχεδόν όλες οι χώρες, και γι' αυτό έχουμε να πάρουμε πολλά και από την επιστημονική τους κουβέντα, έχουν τυποποιήσει το αδίκημα της γυναικοκτονίας, δεν εξαλείφθηκε. Ωστόσο, είναι σημαντικό γιατί. Γιατί καταδεικνύει η γυναικοκτονία είναι κάτι άλλο από την ανθρωποκτονία. Δεν είναι απλά η δολοφονία μιας γυναίκας. Είναι η αφαίρεση της ζωής μιας γυναίκας και εκεί θα βάλουμε, πρέπει να συζητήσουμε τι εννοούμε γυναίκα. Καλύτερα είναι να λέγαμε θηλυκότητα. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι η κουβέντα να έχει λύσει όλα τα υπόλοιπα και να συζητάμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, λόγω του φύλου, αλλά ταυτόχρονα αυτό που έχει αναδείξει, δηλαδή και εγώ από εκεί τα διάβασα, έτσι και εμπλούτησα τη σκέψη. Αυτό που έχει αναδείξει και η συζήτηση ακαδημαϊκή και η νομολογία στη Λατινική Αμερική είναι ότι εδώ μιλάμε για ένα έγκλημα που δεν προσβάλλει μόνο αυτό που λέμε το ένομο αγαθό στη ζωή, αλλά και άλλα δικαιώματα, το γυναικεία δικαιώματα, το δικαίωμα να ζεις μια ζωή χωρίς διακρίσεις έμφυλες, χωρίς βία, χωρίς αυτά τα στερεότυπα. Άρα, αυτοί το ονομάζουν ως ένα έγκλημα
πλουριοφενσίβο, δηλαδή πολλαπλών προσβολών. Και αυτό διαφοροποιεί ακόμα και νομικά, δηλαδή λέω και το νομικό επιχείρημα, γιατί ο νομικός κόσμος αντέδρασε πάρα πολύ. Τώρα τι λέτε, την καφενειακή συζήτηση, τη φεμινιστική, πάτε να μας τη φέρετε, ας πούμε, στην επιστήμη. Και υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση στο να τυποποιηθεί ένα ξεχωριστό αδίκημα που θα λέγεται γυναικοκτονία. Γιατί είναι σημαντικό. Μπορεί να μην έχει διαφορετική ποινή. Αυτή τη στιγμή στην ανθρωποκτονία από δόλο είναι πλέον υποτίθεται ακατέβατα ισόβια. Ωστόσο, η γυναικοκτονία σαν αδίκημα καταδεικνύει επίσης την αποτυχία του κράτους και από εκεί και πέρα μπορεί να είναι και η συνενοχή στο να σε προστατεύσει, στο να μην σε εκθέσει ακριβώς σε τέτοιους κινδύνους που καταλήγουν και στην αφαίρεση της ζωής. Οπότε θέλω να πω ότι, εντάξει, δεν θα το αναλύσω πάρα πολύ, αλλά είναι σημαντικό το να τυποποιηθεί η θηλυκοκτονία ή η γυναικοκτονία και ως ξεχωριστό αδίκημα. Γιατί κινείται μετά και αλλού η κουβέντα. Είναι μέρος ενός φαινομένου. Δεν είναι και όταν δικάζεται, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι μέρος ενός φαινομένου. Υπάρχει ευθύνη δράστη. Ωστόσο, βλέπουμε και τη συνολική εικόνα ταυτόχρονα. Και αποτρέπει και από το να ρωτήσουμε γιατί έγινε. Ξέρουμε γιατί έγινε. Ξέρουμε τι όπλησε, ας πούμε, το χέρι. Θα συζητήσουμε τα συγκεκριμένα, ας πούμε, αποδεικτικά στοιχεία κτλ. Κινείται και αλλού η κουβέντα. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να αλλάξει και η όλη νοοτροπία των επαγγελματιών που είναι μέσα σε αυτό το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης. Ημών δικηγόρων, αστυνομικών, δικαστών κτλ. Δεν λέω ότι είναι ότι με εκπαιδεύσεις θα λυθούν όλα. Εντάξει, δίνουν και εκπαιδεύσεις σε κάποια ερεθίσματα και κάποια ευήκο αότα που κάτι θα τα κάνουν. Ωστόσο, σε υπηρεσίες που έχουν και μια ιεραρχία, ακόμα και μια οδηγία που θα δοθεί ή μια άλλου τύπου οριοθέτηση, εντάξει, μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια πρόοδος, αλλά όσο μιλάμε για φωτεινές εξαιρέσεις που πολλαπλασιάζονται, δεν πάβουν να επιβεβαιώνουν ένα κανόνα. Άρα η δουλειά συνεχίζεται μέχρι να πεις ότι δεν μιλάμε πια για εξαιρέσεις. Αυτά κάπως από μένα και ελπίζω να μην υπερεύει το 10 λεπτό. Λίγο, αλλά θα το συγχωρήσουμε. Γιατί είχες ωραία πράγματα να μας πεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγελική. Ήθελα να κάνει μια παρατήρηση η Άννα. Να σου κρατάω το μικρόφωνο. Μην το χτυπήσω πάλι. Απλά θα ήθελα να σκεφτείτε λίγο. Εσύ σίγουρα το έχεις σκεφτεί λόγω του επαγγέλματός σου. Και συγγνώμη για τον ελληνικό, αλλά μια παρέα είμαστε εδώ. Μπορείς να διανοηθείς ποτέ ένα θύμα βιασμού, μια γυναίκα ή τρανς ή οτιδήποτε, ένα πρόσωπο που εργάζεται στο σεξ μέσα στο δικαστήριο, που δεν θα τολμήσει να το κάνει ποτέ, τουλάχιστον για 50 χρόνια ακόμα, το λιγότερο. Σκεφτείτε το λίγο για 30 δευτερόλεπτα. Τι να αποδείξει και σίγουρα η πρώτη σκέψη που πέρασε από τους περισσότερους είναι δυνατόν να βιαστεί μια πουτάνα, αφού εκείνη την ώρα κάνει σεξ. Σκεφτείτε το, τροφή για σκέψη. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Δεν είναι πολύ ευχάριστη σκέψη. Ναι. Νομίζω ότι η Αγγελική μας έδωσε τα εργαλεία και μας έδωσε μια εικόνα για το πώς είναι να δουλεύεις μέσα σε αυτό το σύστημα. Και σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά δημιουργείται. Νομίζω ότι με παρεμβάσεις όπως της Αγγελικής μπορούμε να φανταστούμε πώς μπορούν οι επαγγελματίες, οι νομικοί επαγγελματίες να εργαστούν και αλλιώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες. Αλλά πρέπει να δώσουμε το λόγο στον Αντώνη. Ο Αντώνης Φούλιος θέλουμε. Μας έχει υποσχεθεί λίγη μπάτλερ. Spoiler alert. λίγη μπάτλερ, τόση. Τι. Ένα πέρασμα από μπάτλερ, πάντα χρειάζεται, αλλιώς δεν θα μιλούσαμε για το φίλο. Ο Αντώνης Πούλιος είναι ψυχολόγος, ψυχαναλυτής,
συνεργάτης του Orlando LGBT και θα μας μιλήσει... Συγγνώμη, δεν σε παρουσίασα σωστά. Και τη θετική φωνή, βέβαια, συγγνώμη. Και θα μας μιλήσει για το πώς τα έμφυλα στερεότυπα αποτυπώνονται και στο πεδίο του ψυχισμού, του ατόμου. Και για λίγη Μπάτλερ. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Σε ακούμε. Ακούγομαι, ακούγομαι. Καταλαβαίνετε, δεν έχουμε παραγγελίες. Γιατί κατά βάση δεν θέλω να έρχομαι να μιλάω συνέχεια ως ακαδημαϊκός και ψή και τα λοιπά, οπότε άλλα όνειρα είχα εγώ, άλλη η ζωή. Λοιπόν, σκέφτομαι πολύ τις ομιλίες ό,τι είπαμε. Προσπαθώ να το βαρύνω, να μην το βαρύνω, θα το βαρύνω. Κάπως πρέπει κι εγώ. Λοιπόν, σκέφτομαι ότι μιλάμε για όλες αυτές τις εκφάνσεις γενικά του φύλου, της αρενοπότητας, της θηλυκότητας, όλο αυτό. Και επειδή ανέφερες έτσι και την ιδιότητα, εν πάση περιπτώσει, στο επάγγελμα του ψυχαναλυτή, η ψυχανάλυση κατά βάση υπάρχει για έναν πολύ βασικό λόγο. Γιατί ό,τι και αν καταφέρουμε σαν πολιτισμός, υπάρχει μέσα κάτι πολύ σάπιο, το οποίο είναι το φύλο. Το λέω πολύ προβοκατόρικα αυτό για έναν πολύ απλό λόγο. Αν το σκεφτούμε, σκεφτείτε πόσους λόγους περάσαμε. Στην πραγματικότητα, είναι αδύνατο να περιγράψουμε τι σημαίνει να είσαι άντρας, τι σημαίνει να είσαι γυναίκα. Οι εικόνες που θα τραβήξουμε, τα λόγια που θα χρησιμοποιήσουμε, τα σχήματα που θα κάνουμε, είναι όλα ό,τι μας έχουν πει έξωθεν. Και μάλιστα το είπε πολύ ωραία Άννα Μαρία, νομίζω, ότι έχουν αρχίσει να λένε για μας πριν καν υπάρξουμε. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμιά απάντηση τελικά στην πραγματικότητα για το φύλο, είναι κιόλας ένας από τους λόγους που τραβάει δεκάδες ρυθμίσεις, δεκάδες νόμους, δεκάδες τελετουργίες κοινωνικές, ανθρωπολογικές, χίλια δύο πράγματα. Χίλιες δύο ρυθμίσεις που πρέπει να ορίσουν με ποιο τρόπο πρέπει να είναι το κάθε φύλο, θα φτάσω λίγο εκεί, και με ποιο τρόπο θα μπορούν να αγαπιούνται οι άνθρωποι, θα μπορούν να συνδέονται, τι τους νομιμοποιεί και τι όχι. Εδώ αυτό το θέμα είναι ότι αυτή η επιβολή έρχεται κάπως ύπουλα, γιατί εκτός από την Μπάτλερ εγώ πάω και με το Φουκό στο χέρι. Αυτό μας εξηγεί ο Φουκό. Είναι ακριβώς το ότι όλο αυτό δεν είναι ότι έρχεται κάποιος και μας καταπιέζει να το κάνουμε. Είναι ότι το έχουμε εσωτερικεύσει. Το κάνουμε και δεν το καταλαβαίνουμε ότι το κάνουμε. Είναι κάθε κίνησή μας στην ουσία αναπαράγει κάτι. Και εδώ έρχεται ακριβώς η επιτελεστικότητα της Μπάτλερ. Και αυτό το λέω γιατί για χίλιους δύο, θα μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες, αλλά για χίλιους δύο λόγους σκεφτείτε ότι μεταξύ άλλων και παραγωγικούς λόγους χρειάζεται η κοινωνία και οι αρχές και το κράτος να κερδίζει κάτι από όλο αυτό. Και για λόγους παραγωγής χρειάστηκε να όλο αυτό το πράγμα να πει κάτω από ένα συγκεκριμένο έλεγχο. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει τα άτομα που συναπαρτίζουν αυτό που ονομάσαμε κοινωνία να παράγουν κάτι προς χάριν της. Και προς χάριν αυτού που έχουν την ισχύ. Και εδώ ερχόμαστε και στην πατριαρχία. Και εδώ έρχονται ακριβώς όλες οι επιβολές που πρώτα απ' όλα η πατριαρχία θέτει το ανδρικό με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, μια πολύ συγκεκριμένη έκφρασή του στο επίκεντρο, μια cis-straight εκδοχής, και όλα τα άλλα να λειτουργούν συμπληρωματικά σε αυτό, ή αν κάτι δεν συμπίπτει με αυτό και δεν λειτουργεί συμπληρωματικά σε αυτό, το καλάθι της νοικοκυράς λέμε. Ποιας νοικοκυράς? Όχι της νοικοκυράς που είναι μόνη της. Είναι το καλάθι της νοικοκυράς που είναι τροφός. Και τροφός κάποιο συγκεκριμένο, των παιδιών που τις έχει κάνει ένας άντρας. Αυτή την έννοια είναι ότι είναι όλα συμπληρωματικά αυτής της αντρικής θέσης. Και οτιδήποτε δεν επίπτει σε αυτή δημιουργεί ένα δίπολο και θεωρείται ότι είναι από τη μεριά του γυναικείου. Και το λέω ότι θεωρείται ότι είναι από τη μεριά του γυναικείου γιατί βλέπετε ότι όταν τα βρίσκουμε σκούρα, δημιουργούμε δίπολα στο κεφάλι μας. Είναι πάρα πολύ απλή λύση, πολύ οικονομική λύση, οικονομική και ψυχικά, και όχι μόνο, αλλά εξαιρετικά εσφαλμένη. Και τα δίπολα μπορούν να φτάσουν και σε ακραίες καταστάσεις. Βλέπε το πιο χαρακτηριστικό πρόβλημα, παράδειγμα αυτής της διπολικής σκέψης, ήταν εκ των πραγμάτων οι Ναζί. Τα φασιστικά συστήματα. Που
μια μεριά είσαι. Φαίνεται λογικό άλμα. Δεν είναι λογικό άλμα, γιατί μιλάμε για μια πυρηνική βία και για μίσος προς κάτι το οποίο δεν μοιάζει με εμάς. Και για το πώς αυτό το έχουν χειριστεί και κράτη και χίλια δύο πράγματα, προκειμένου να χειραγωγήσουν κόσμο. Υπό αυτήν την έννοια, το θέμα ακριβώς αυτού του διπόλου έρχεται. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί έφερε πολύ η Άννα, θα μου επιτρέψει να πω και εγώ δύο δρομόλογα, γιατί σε άλλα πλαίσια δεν μπορώ να βρίζω λίγο, οπότε ψάχνω να βρω ευκαιρίες. Έφερε το σημαίνον της πουτάνας. Το παράδειγμα που λέω πάντα είναι να σκεφτούμε πολύ αυθόρμητα, όχι να κάτσουμε να φιλοσοφήσουμε, η πρώτη έμφυλη βρισιά στα ελληνικά που μας έρχεται για έναν άντρα είναι πούστης. Για μια γυναίκα είναι πουτάνα. Αυτά τα δύο έχει ενδιαφέρον, γιατί στον κοινό νου τα χρησιμοποιούμε ως οδυνόμα. Και ας σκεφτούμε γιατί η βασική προσβολή είναι αυτή και γιατί πώς η πιο εύκολη προσβολή που μας έρχεται είναι σε σχέση με τη σεξουαλικότητα, σε σχέση με το πόσο σεξ κάνει κανείς και σε σχέση με το κατά πόσο προδίδει αυτό το πολύ συγκεκριμένο πρότυπο, το ανδρικό. Υπό αυτή την έννοια, ναι, όταν μιλάμε για μια κοινωνία η οποία μέσα μας έχει εμποτιστεί ότι αυτό είναι η προσβολή, ότι αν σου το πω αυτό θα σε πληγώσω ή ότι θα σε προσβάλλω, θα σε μειώσω με έναν τρόπο και το πόσο έχουμε μεγαλώσει, ειδικά ως άτομα, είμαστε μη ετεροκανονικά, έχουμε μεγαλώσει ακριβώς μέσα σε αυτό το να προσέξουμε το μην τυχόν και σκεφτούν κάτι τέτοιο για μας μαζί με τις γυναίκες και τις άλλες εκφράσεις θηλυκότητας. Και εδώ έρχεται και το θέμα των ίδιων των θυμάτων. Το θέμα του συστηματοποίησης, θέμα του κουνήθηκε. Ναι, κουνήθηκε. Why not? Γιατί όχι? Γιατί δηλαδή... Και εδώ έρχεται ακριβώς η κανονικοποίηση μιας αρενοπότητας που σημαίνει ότι έχει μια φυσική ορμή. Και εδώ φταίμε πάρα πολλοί επιστήμονες. Νιώθω πάρα πολύ δύσκολη τη θέση μου κάθε φορά που μιλάω με το προνόμιο του υποτίθεται επιστήμονα που μιλάει για τον ψυχισμό των ανθρώπων. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, από πού και ως πού να μπορώ να το κάνω αυτό? Αν ένα πράγμα κάνουν να συνοδεύσουν τους ανθρώπους για να βρουν κάτι και όχι να τους πω τι αισθάνονται. Και η επιστήμη έχει τεράστιο, και η νομική και άλλες έχουν τεράστια ευθύνη στο πώς συνέπραξαν στο να πούν στους ανθρώπους έλα να σου πω τι αισθάνεσαι, έλα να σου πω τι συμβαίνει μέσα σου. Με αυτή την έννοια λοιπόν, το ότι με έναν τρόπο έρχεται μια έκφραση για να την ελέγξεις, μια έκφραση για να της επιβάλλεις κάτι, και με έναν τρόπο αυτό το να παράγουμε και προσπαθούμε κάτι να αποδείξουμε και προσπαθούμε ως γυναίκες και βασίζομαι ακριβώς σε αυτά που υπόθηκαν, γιατί δεν μπορώ εγώ να πω για μια γυναίκα, γιατί έχω το προνόμιο τουλάχιστον του άνδρα. Η προσπάθεια αυτή είναι που μας εγκλωβίζει σε κάτι. Και εδώ έρχεται, για να το μαζέψω λίγο γρήγορα, γιατί ξέρετε, αν το ανοίξω θα σταματήσω, για να τα ξέρει. Αρέσει να μιλάω. Αυτό που θέλω να πω είναι εδώ έρχεται το πόσο σημαντικό είναι ότι έρχεται παράδειγμα η νομοθεσία να σε βοηθήσει. Γιατί είναι και αυτό μια συμβολική αναφορά. Και λέω συμβολική αναφορά γιατί ένας νόμος τουλάχιστον κάνει ορατό κάτι. Και λέω συμβολική και όχι μόνο πρακτική, γιατί ακριβώς διόρθωσέ με, μπαίνω στα χωράφια σου. Αλλά πολύ συχνά η πρακτική είναι πολύ διαφορετική. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω σε αυτό. Είναι το γεγονός ότι γιατί ο κοινωνικός δεσμός έχει τεράστια σημασία. Δεν είναι μόνο το άτομο ο ψυχισμός του. Ο ψυχισμός μας, η ταυτότητά μας, το τι είμαστε, διαμορφώνεται μέσα σε ένα κοινωνικό δεσμό. Δεν αρκεί μόνο η νομοθεσία, δεν αρκούν μόνο τέτοιου τύπου δικαιώματα, γιατί από μια φιλελεύθερη και ακόμα χειρότερο νεοφιλελεύθερη σκοπιά, πετάμε λίγο την ευθύνη από πάνω μας. Εγώ θεσπίζω τον νόμο, εγώ σε κάνω ρωτώ. Από εκεί πέρα υπάρχει ατομική ευθύνη, που είναι και πολύ της μόδας. Από εδώ και πέρα δεν προστάτευσες αρκετά καλά την εαυτή σου ως γυναίκα και σου φέρθηκαν έτσι. Από εδώ και πέρα κάτι δεν έκανες εσύ καλά, λογικά. Βλέπετε δηλαδή πόσο ύπουλα είναι πολιτικό το θέμα του πώς επισέρχεται πάντα το victim blaming. Και θέλω να το τονίσω λίγο αυτό, γιατί αυτό το λέω και ως ψυχολόγος και ως ψυχαναλυτής, είναι αυτό, κάτι που μας θύρει πάρα πολύ ψυχικά. Αυτό μπορεί να μας καταστρέψει ψυχικά. Αυτή η αίσθηση ότι πάλι εγώ δεν τα κατάφερα. Πάλι κάπου δεν μου βγήκε εμένα σωστά, γιατί να κοίτα, μου επιτρέπεται αυτό, έχω ορατότητα εκεί, έχω ορατότητα αλλού. Και με αυτή την έννοια... Ναι, ναι.
πάνω σε αυτό θέλω να πω, ότι μιλώντας με διάφορα θύματα βιασμών ή απόπειρας ή κακοποιήσεων ή παρενοχλήσεων, το πρώτο και το πιο μεγάλο κοινό που είχαν ήταν ότι φταίνε. Και ακόμα και μετά από χρόνια, ναι, ότι φταίνε, ότι κάπου μέσα, και όχι απλά το λες, το νιώθεις ότι φταίς. Που, εντάξει, να το πεις είναι ένα κομμάτι, να το νιώθεις. Και αυτό το λέγανε γυναίκες που έχουν περάσει πολλά χρόνια από το γεγονός και ακόμα πιστεύουν ότι, τι να πω, θα πούνε ότι αυτό, θα αυτό, εγώ φταίω. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το γεννάει η κοινωνία. Συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά... Όχι, Ήρα, σε ευχαριστώ γιατί... και εκεί μιλάω για την ευθύνη που έχουν οι όποιοι ειδικοί επαγγελματίες οτιδήποτε, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το πώς γεννάται αυτό. Δεν είναι απλά ότι ένα άτομο έτυχε ιδιοσυγκρασιακά να είναι πιο αδύναμο ή είχε δύο ατυχίες στη ζωή του. Μπορεί να έχει την ατυχία ακριβώς να γεννηθεί μέσα σε ένα κοινωνικό το οποίο το καθιστά εκ των πραγμάτων αφαιρεί προνόμια ή τα προσθέτει αλλού προνόμια πάνω στο ίδιο. Και με αυτή την έννοια θέλω να υπογραμμίσω το ότι χωρίς μια πραγματική παιδεία και κουλτούρα συλλογικότητας, δεν θα μπορέσει αυτό να αλλάξει. Και είναι και σημαντικό πρώτα που σε ένα μήνυμα, δεν είναι ότι αυτό που κάνουμε τώρα θα αλλάξει τα πράγματα, αλλά ακριβώς είναι σημαντικό να υπάρχει ο διάλογος. Γιατί η όλη συμπερίληψη και η όλη προστασία του ενός ατόμου προς το άλλο και ένας κοινωνικός δεσμός που πραγματικά μας προστατεύει, ένας κοινωνικός δεσμός που δεν είναι απλά ότι έρχεται ο νομοθέτης που είναι πάντα άντρας να σου κάνει μόνο το χατήρι και να σου πει «Α, τώρα θα σε προστατεύσω», δεν είναι κανένα χατήρι και άργησε. Δεν είναι ότι μας κάνει τη χάρη να μας επιτρέψει να είμαστε ορατά ή να θεωρήσει δεδομένο ότι μια γυναίκα, και να ονομαστεί αυτό, μια γυναίκα δέχεται βία ή μπορεί να φτάσει μέχρι το θάνατο επειδή είναι γυναίκα. Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι το πώς ακριβώς θα γαλουχηθεί η λογική της συλλογικότητας. Αυτό νομίζω, βάζω μια νοτελία εδώ. Θα θέλαμε πολύ να συνεχίσεις να μας τα λες, έτσι ωραία όπως μας τα λες, αλλά ελπίζουμε να μπορέσουμε να εμπλέξουμε και τον τόσο κόσμο που ψήφισε το πολικό ψύχος που μας κέρασε αυτή η μέρα. Έχεις παγώσει εδώ πέρα. Και φεύγουν όλοι. Εντάξει, πήγαινε, πήγαινε. Δεν θέλω να παγώσετε. Θα ήθελα... υπόθηκαν πολλά, υπήρχαν πολλές, πολύ πλούσιες τοποθετήσεις από πολλά παιδεία που μάλλον μόνο ανοίξανε συζητήσεις. Σίγουρα δεν θα μπορέσει κάποια να κλείσει σήμερα. Όμως θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία αν υπάρχει κάποιο άτομο ή κάποια άτομα στο κοινό που θέλουν να εκφράσουν τις σκέψεις τους για ό,τι ακούσανε σε μορφή ερώτησης, σχολείου. Να χρησιμοποιήσουμε αυτό το χώρο εδώ πέρα, να έχουμε την ευκαιρία για μια συζήτηση παραπάνω με τους συνομιλητές και συνομιλητριές μου. Είναι εδώ πέρα η Χαρά μαζί μας με το μικρόφωνο και μπορεί να το φέρει σε οποιοδήποτε άτομο. Εκείνη η Χαρά, γεια σου Χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορεί να το φέρει σε οποιοδήποτε άτομο θέλει να συνεισφέρει κάτι σε αυτή τη συζήτηση. Και τώρα είναι η στιγμή να το κάνει. Δεν βλέπω βέβαια. Κάποιο πάντα πρέπει να κάνει την αρχή. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο μετά από τόσες... Να τη αρχή. Το βλέπω το άτομο, το θαραλέο. Άλλο άτομο είδαμε, δεν πειράζει. Πάει εκεί και μετά έρχεται εδώ πέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας άκουσα, τέλος πάντων. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τώρα μου ήρθε κάτι στο μυαλό, έτσι, καθώς σας άκουγα. Στην εποχή μου, οι γονείς έλεγαν «Στα μένα αγόρια πρόσεχε μη σε τυλίξει, στα δε κορίτσια πρόσεχε μη σε επιδείξει». Μήπως αυτό το «πρόσεχε μη σε επιδείξει» μετέφερε και την ευθύνη στα κορίτσια ότι είναι δική τους η ευθύνη, άρα ένιωθαν ενοχές στη συνέχεια αν κάτι γινόταν. Αυτό. Πολύ σημαντική παρατήρηση. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει μια δεύτερη ερώτηση, παρατήρηση εδώ πέρα μπροστά. Μπορούμε να τις πάρουμε μαζί και μετά να δώσουμε την ευκαιρία. Πες. Και μετά να δώσουμε μετά την ευκαιρία. Συγγνώμη. Ναι, είναι άλλο θέμα.
Εντάξει. Ναι, θα ήθελες να... Βεβαίως. Παρακαλώ πολύ, Αντώνη. Και μετά θα δώσουμε την ευκαιρία εδώ. Ευχαριστώ. Πήρα την πρωτοβουλία να πω εγώ. Είναι, αυτό ήθελα να πω προηγουμένως και νομίζω έχει νόημα, ότι ένα από τα στοιχεία, τα στερεότυπα σε σχέση με το ανδρικό, το ονομάζω έτσι, το ουδέτερο, είναι ότι είναι μια φυσική ροπή. Δηλαδή, ο άντρας ούτως ή άλλως θεωρείται από τη φύση του, και αυτό για τη φύση των φύλων δεν μπορώ να τα ακούω ομολόγω, μπορώ να βρεις ώρες, έτσι από τη φύση τους έτσι τα φύλλα, είναι δυνατόν, ότι ο άντρας ούτως ή άλλως από τη φύση του είναι παρορμητικός και μάλιστα αυτό είναι και κάτι πολύ ευκταίο. Αν δούμε τη μυθολογία μέχρι την τηλεόραση, είναι αυτό, ότι ο άντρας ο σωστός είναι αυτός που είναι παρορμητικός πολύ και δεν μασάει. Ορίστε. Ναι, ο κρυός θα το θυμώσεις όμως, νομίζω, για να μιλήσω και επιστημονικά. Δεν είναι έτσι γενικά. Γιατί, εντάξει. Λοιπόν, με αυτήν την έννοια, αυτό που λέτε έχει μεγάλη σημασία, γιατί γυρίζει γύρω από το ότι αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Οπότε, αν η γυναίκα δεν προσέχει, θα πέσει θύμα της φυσικής του ορμής ή θα τον τυλίξει, γιατί θα εκμεταλλευτεί αυτή τη φυσική ορμή. Υπάρχει μια φυσικοποίηση, μια οσιοκρατία σε αυτό το θέμα. Και όλα τα άλλα γυρίζουν γύρω-γύρω και ορίζονται από αυτό. Και ακριβώς εκεί έρχεται και η αμφισβήτηση, που οφείλουμε να το ξανασκεφτούμε λίγο. Αυτό. Ευχαριστούμε, Αντώνη, για την πρωτοβουλία. Χαρά μπορούμε να δώσουμε το μικρόφωνο εδώ πέρα για την επόμενη ερώτηση. Ευχαριστώ. Γεια σας. Δεν είναι ερώτηση, είναι λίγο μια μικρή τοποθέτηση. Ήθελα να πω ότι ακούσαμε κάποια πράγματα για τον νόμο, για την τηλεόραση κλπ. Εγώ το βρίσκω αρκετά σημαντικό το κάθε υποκείμενο να αναλάβει και τις προσωπικές του ευθύνες οποιαδήποτε ταυτότητα και αν φέρει. Διότι κάπως, όπως έχει αναλυθεί αρκετά, οι εξουσίες αλλοδιαπλέκονται πάρα πολύ. Και, μπορεί, ας πούμε, ένα υποκείμενο να φέρει κάποια προνόμια σε μία ταυτότητα, αλλά σε κάποια άλλη να μη φέρει. Και μου άρεσε πολύ η τελευταία τοποθέτηση που υπόθηκε αυτό με τον λόγο και πόσο σημαντικός είναι. Και πόσο ο λόγος μας, ας πούμε, ξεκινώντας από τον λόγο και από την κινησιολογία, μπορεί πολλές φορές να συντηρούμε μία κουλτούρα βιασμού ή πάρα πολλές άλλες εξουσιαστικές, ας πούμε, συμπεριφορές και πώς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ας πούμε, ο λόγος μας να μην είναι σεξιστικός ή ομοφοβικός ή τρανσφοβικός ή να μην αποκλείει ψυχοδιαφορετικά άτομα ή μη αρτιμελή ή άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών. Και το βάζω αρκετά διαθεματικά αυτό, γιατί ξεκινάμε από το έμφυλο, αλλά καταλήγει σε πολλά αυτό. Για παράδειγμα, εγώ είμαι ένα non-binary άτομο και δεν μπορώ να βρω το εαυτό μου σε θηλυκά και αρσενικά όταν μιλάει κάποιο άτομο και αναφέρεται μόνο στο θηλυκό ή στο αρσενικό, και είπα να το πω και αυτό. Και μετά θέλω να πω για το κομμάτι για τα επιζώσα, βασικά, από κακοποιητικά σκηνικά και από κακοποιητικές συμπεριφορές, ότι ως προσωπικά κι εγώ άτομο που έχω υποστεί σεξουαλική κακοποίηση στον χώρο του θεάτρου, εγώ το βρίσκω αρκετά healing για μένα το να μιλάω γι' αυτό πολύ. Και επειδή το έχω συζητήσει πάρα πολύ, νιώθω ότι έχουμε περάσει πάρα πολύ καιρό που συζητάμε για το τι θα γίνει με το θήτη και πώς... Πώς να συμπεριφερθούμε, πώς θα τιμωρηθεί, πώς θα τον αποκλείσουμε κλπ. Και θέλω απλά να πω ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να περάσουμε στο καιρό που θα ασχολούμαστε με το πώς θα φροντίσουμε τα επιζώντα. Και έχοντας βιώσει κάτι τέτοιο, θέλω να πω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, στην οποία, ας πούμε, αν δεν έχεις, ας πούμε, και την ταξική άνεση και την οικονομική άνεση να απευθύνθεις σε έναν ψυχολόγο ή οτιδήποτε, πέφτει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης στα άτομα γύρω σου. Και εγώ προσωπικά, αν δεν είχα τις φίλες μου, δεν θα είχα μπορέσει να βγω από αυτό. Όχι ότι βγαίνεις ποτέ, αλλά τέλος πάντων. Και ήθελα απλά να πω ότι
καλό είναι κάπως να φροντίζουμε μία το άλλο και ως άτομα ξέρουμε υποκείμενα που έχουν υποστεί τέτοια πράγματα, εν καιρό να συνεχίσουμε να τα ρωτάμε πώς το σκέφτονται και γιατί να μην συνεχίσεις... είναι ένα συνεχές πράγμα στο μυαλό αυτό και ότι αυτό, να αρχίσουμε να συζητάμε, να σταματήσουμε να συζητάμε, όχι να σταματήσουμε, να δίνουμε λιγότερο χώρο στο θήτη και περισσότερο χώρο στο πώς θα φροντίσουμε το ένα το άλλο. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τοποθέτηση και το μοίρασμα. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική να ακουστεί εδώ πέρα. Και γιατί είναι σαφές ότι τα πράγματα που συζητήσαμε εδώ δεν τα συζητάμε μόνο από την εκάστοτε επιστημονική θέση, αλλά σχετίζεται πολύ και με τα, και με τα βιώματά μας. Και αυτό θέλουμε να τα θέσουμε εδώ στη συζήτηση. Εγώ προσωπικά ήθελα να πάρω το χώρο και να μιλήσω εδώ και να σας προσκαλέσω σε αυτή τη συζήτηση για αντίστοιχους λόγους με αυτούς που αναφέρθηκαν τώρα, για την δυσκολία του να επιβιώνεις μέσα σε αυτά τα δίπολα που ανέφερε ο Αντώνης και να προσπαθείς να βρεις το εαυτό σου έξω από αυτά, πέρα από αυτά, όταν σε όλη την κοινωνία επικρατούν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζεις και τα άλλα θύματα και τα άλλα επιζώντα της ίδιας μορφής κυριαρχίας, αλλά και αλλωνών. Γι' αυτό πειλάμε, υποτίθεται. Προσπαθούμε να μιλάμε για διαθεματικότητα, προσπαθούμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ που είναι συμπεριπλητικό. Δεν θα πω ποτέ ότι τα καταφέραμε, γιατί νομίζω ότι άμα το πω θα έχουμε αποτύχει. Απλά θα συνεχίσουμε να το προσπαθούμε κάθε φορά περισσότερο. Δεν θέλω να πάρω... Λέω σε αυτό το φεστιβάλ ότι όλο παίρνω το μικρόφωνο και δεν το αφήνω σε κανέναν. Το έχω όλο μαζί μου. Οπότε δεν θέλω να το κάνω αυτό. Θέλω να συνεχίσω να δίνω το χώρο στα άτομα που ήρθαν εδώ πέρα και να μοιραστούν άλλες σκέψεις σχετικά με ό,τι άκουσαν, να θέσουν ερωτήσεις, να ίσως να ακούσουν κάποιες σκέψεις σχετικά με τις... Βεβαίως, Γιάννα, είναι πολύ χαρούμενη. Είναι αλίμονο, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σ' αρέσει και εσένα το μικρόφωνο σε μένα. Πάρ' το μου. Τρανς είμαι εγώ, μωρέ, πού να ξέρω από αυτά. Είναι το κλασικό αυτό. Όταν στριμωχτεί, τι ξέρεις εσύ, μωρέ, επειδή έχουμε πολύ πρόσφατο το θέμα και με τη Γεωργία που έγινε όλος αυτός ο χαμός με τον βιασμό της κοπέλας και σε συνάρτηση με αυτά που είπε ο Αντώνης και το άτομο κάτω με το ωραίο μαλλί, στον άλλον είπες να το πάει πιο μακριά. Σε μένα τι διάκριση είναι αυτή τώρα? Το μικρόφωνο μου, αν δεν με θέλει. Πρασποβικό. Δεν μ' ακούει ο Δημήτρης, Παναγία. Έχω και μια φωνούλα, Παναγία. Ναι, μια ερώτηση πάλι, αλλή μόνο, μια ζωή ερωτήσεις μου. Γιατί δεν έγινε ποτέ μια μάζοξη όπως έγινε για τη Γεωργία, ή μάλλον να το πάω αλλιώς, αν έβγαινε μια κοπέλα που... Κοπέλα. Σεις κοπέλα, να μην το φτάσω στα άκρα. Μην πω τρανς σεξεργάστρια από το Αφγανιστάν, το πάω Ελληνίδα, γυναίκα, σεξεργάτρια που έχει βιαστεί και το καταγγέλει. Θα βγει ποτέ τόσος κόσμος έξω για αυτό το άτομο? Γιατί όλες οι συλλογικότητες και το φεμινιστικό κίνημα που έχει τώρα πια απλωθεί τόσο δυνατά, δεν τολμήσαν ποτέ κάτι τέτοιο. Να σπάσουν ένα στερεότυπο το οποίο θα χτυπήσει πολύ σε όλο τον κόσμο. Θα χτυπήσει θετικά, εννοώ. Ελπίζω. Επανέρχομαι σε αυτό, γιατί δεν, αν, όπως είπε και η Άννα Μαρία ή και ο Αντώνης, όλοι εδώ, ότι αυτή η πληγή δεν κλείνει σχεδόν ποτέ. Όταν είναι απανωτή και επαναλαμβανόμενη, καταλαβαίνεις τι συνέπειες έχει σε έναν άνθρωπο. Οπότε και η δικηγόρος το είπε, η κυρία Σεραφείμ, ότι αν έχεις την αίσθηση ότι σε πιστεύουν, είναι το μισό φάρμακο. Είναι πολύ σημαντικό να ακούγεσαι,
Γι' αυτό και γίνομαι γραφική και πάω παντού που με καλούν. Αυτά. Εμείς χαίρομαι πολύ που ήρθες εδώ πέρα που σε καλέσαμε. Παρόλο που δεν τα πας καλά με το μικρόφωνο μας. Εντάξει, να κάνουμε. Εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι το φεμινιστικό κίνημα εν γέννη δεν θα δώσει ποτέ χώρο. Χώρο δίνει, γιατί δεν έχει βγει στο δρόμο για τέτοια... Γιατί έχει ελλείψει... Βεβαίως. Η Άννα έχει πολύ δίκιο βέβαια σε αυτό που λέει, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι εδώ ακόμα συζητάμε για το βιασμό μέσα στο γάμο. Πού να φτάσουμε εκεί. Δηλαδή, υπάρχει ένας βιασμός ή ξυλοδαρμός μέσα στη σχέση και η κοινωνική τάση... Έλα, μωρέ, αφού είναι παντρεμένη, αφού είναι ζευγάρι, τι... άρα, φταίει. Πού να φτάσουμε εκεί που λες. Έχουμε ακόμα... Είναι, ναι. Αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Όταν ακόμα ο βιασμός μέσα στο γάμο, μέσα στη σχέση, είναι ακόμα προς συζήτηση. Ναι. Ναι. Αυτό. Θα το κάτσεις, πώς το λέω. Θα το κάτσεις, αλλά... Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Είναι, οι ελλείψεις είναι τρομακτικές και στον τρόπο που τα σκεφτόμαστε. Είναι ξεκάθαρα ταξικό, θεωρώ. Ή μάλλον και ταξικό. Διότι ένας... αυτό δεν δικαιούσε να ομιλήσεις. Γιατί είσαι στην παραπέρα, είσαι στην άκρη. Είσαι στο περιθώριο, εσύ. Ό,τι... Αλλά ναι, αν πιάσεις αυτό που είπε η Άννα Μαρία τώρα, γι' αυτό είναι σημαντικό να ερχόμαστε από διαφορετικές εμπειρίες και να αναγνωρίζουμε διαφορετικές ελλείψεις. Εγώ νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα εδώ, μόνο να την ανοίξουμε. Αλλά δυστυχώς... Και εγώ κατουργέμαι, αλλά εγώ κατουργέμαι πάντα. Οπότε δεν μπορώ να βασίζομαι σε αυτό για να μην γίνει συζητήσεις. Θα ήθελα πολύ να το συνεχίσουμε αυτό, αλλά η Μαργαρίτα πάντα... Η Άννα κατουργέται πρώτον. Δεύτερον, εγώ κατουργέμαι. Τρίτον, κρυώνουμε. Τέταρτον, η Μαργαρίτα πάντα με απειλεί. Έρχεται και μου λέει πόσο χρόνο έχουμε και δεν θέλω να τη συναχωρώ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια τελευταία, βαριά προτελευταία ερώτηση ή παρατήρηση από το κοινό. Υπάρχει, είναι εκεί και τη βλέπω. Παρακαλώ με σχετική συντομία, την οποία δεν απέτησα από τους συνομιλητές μου και συνομιλητές. Συγγνώμη. Διάκριση. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ για τις τοποθετήσεις. Το βαρύνατε. Εγώ έχω... Είναι πάντα αποκαλυπτικό να πέφτουν οι μάσκες και να ακούμε τι συμβαίνει στους διάφορους χώρους. Αλλά υπάρχει πολλή βία παντού, συνέχεια το ακούμε. Και κάποια στιγμή και εγώ φτάνω σε αυτό που είπε και η Άννα, να νιώθω ότι είμαστε καμένα χαρτιά. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω είτε προσωπικά τα άτομα που είναι στο πάνελ, είτε και από τους χώρους εργασίας σας, να μας μιλήσετε λίγο για το ποιες έχετε δει ως αποτελεσματικές, που εσάς τέλος πάντων σας έχουν βοηθήσει ενδεχομένως, στρατηγικές αντίστασης σε όλη αυτή τη βία. Ήδη έχουν ακουστεί πράγματα, είτε συλλογικά, τα κινήματα, τα σωματεία, είτε ατομικά. Τι έχει βοηθήσει εσάς ή τι έχει βοηθήσει στους χώρους εργασίας. Ευχαριστώ. Καλά. Τέλος πάντων, εντάξει, τα βρήκαμε. Έτσι κι αλλιώς συμφωνούμε εντωμεταξύ. Όπως είπε και ο Αντώνης πριν, πολύ εύστοχα και κάπως νομίζω παραπληρωματικά γίναν όλες τις τοποθετήσεις εντός και εκτός πάνελ. Η συλλογικότητα για μένα είναι η συνταγή. Είτε αυτή είναι το σωματείο στο χώρο εργασίας, είτε είναι μία συλλογικότητα στη βάση της αντιπατριαρχίας, του αντισεξισμού, είτε της περάσπισης δικαιωμάτων, το οτιδήποτε. Η συλλογικότητα είναι αυτό το backup το οποίο σε στηρίζει ανεφόρον, δηλαδή αυτή η σχέση
η πολύ ουσιαστική που χτίζεται στον αγώνα, ας πούμε, για το στόχο που έχεις βάλει, ανάλογα τη συλλογικότητα, είναι η εγγύηση και είναι ο ασφαλής σου χώρος, κατά τη γνώμη μου. Προσωπικά αυτό έχω δει να λειτουργεί. Σε διαφόρων ειδών επιθέσεις, δηλαδή όχι μόνο καθαρά σεξιστικών, και νομίζω ότι μπήκε πολύ εύστοχα και το διαθεματικό, δηλαδή ότι ναι, παίζει ρόλο και το προνόμιο που μπορεί να έχει από θέση τάξης και οικονομικής κατάστασης σε σχέση με το πόσο είσαι εκτεθειμένο στη σεξιστική βία. Όλο αυτό ή πώς μπορείς να την παλέψεις. Εντάξει, αυτά ήθελα να... Και να συμπληρώσω λίγο κάτι σε σχέση με τη συλλογικότητα. Να τη διαφοροποιήσουμε λίγο από την ομαδικότητα. Γιατί η ομαδικότητα σημαίνει ότι παρετούμαστε για να συμπράξουμε με ένα ιδανικό. Η συλλογικότητα σημαίνει ότι δημιουργούμε ασφαλή χώρο, ούτως ώστε κάθε υποκειμενικότητα να μπορεί να υπάρξει. Και αυτό γιατί το λέω. Γιατί συλλογικότητα μπορεί να υπάρχει μεταξύ, με ψυχαναλυτικούς όρους, μεταξύ δύο ατόμων. Ένας κοινωνικός δεσμός μπορεί να συγκροτηθεί ανάμεσα σε μένα και την Άννα. Και αυτό είναι μια συλλογικότητα με ποια είναι, με την έννοια ότι παρέχουμε πραγματικά ασφαλή χώρο να μπορεί να υπάρξει κανείς. Και αυτό πρέπει να το έχουμε πάρα πολύ υπόψη, ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για να ενδυναμωθούν. Είπε προηγουμένως η Άννα Μαρία για τους βιασμούς εντός γάμου. Μην ξεχνάμε, γιατί προτιμάμε για να το αντέξουμε, να φανταζόμαστε ότι οι κακοποίησεις γίνονται από κάποιον άγνωστο κάπου, στο πουθενά, μέσα σκοτάδια. Περισσότερες κακοποιήσεις γίνονται από άτομα τα οποία είτε πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους, είτε ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους, είναι πολύ κοντινά μας άτομα. Και πόσες φορές ακριβώς το γιατί τώρα. Το γιατί τώρα είναι μεταξύ άλλων ακριβώς γιατί δεν υπήρξε η συλλογικότητα, δεν υπήρξε ο κοινωνικός δεσμός για να χωρέσει αυτό, για να το πω. Και από ανθρώπους που δεν σημαίνει ότι δεν με αγάπαγαν, δεν με νοιάζονταν. Μπορεί και να με αγάπαγαν και να με νοιάζονταν, είναι γιατί. Δεν ήταν ορατό αυτό. Δεν υπήρχε πραγματικά μια συλλογική κουλτούρα του να μπορώ να υπάρξω όχι όπως είμαι και να μου επιτρέπεται να υπάρξω και όχι όπως με ήξερες μέχρι τώρα. Γιατί η άλλη απάντηση είναι ακριβώς η επινόηση. Το πώς θα καταφέρνουμε είναι επινοώντας. Γιατί τόση ώρα συζητάμε για πράγματα που δεν έχουν λύση. Πάρα πολύ ωραία, ευτυχώς. Γιατί ό,τι δεν έχει λύση μας βοηθάει να επινοούμε καινούργια πράγματα. Και πρέπει να επιτρέπουμε και στους ανθρώπους γύρω μας να μπορούν να επινοούν κάθε φορά και να δημιουργούν καινούργια πράγματα ή καινούργιους τρόπους να υπάρξουν κοντά μας και να μας μιλήσουν με τρόπο που μπορεί να μην τους είχε επιτραπεί μέχρι τώρα. Ναι, έχουμε ακριβώς 5 λεπτά, οπότε θα το δώσουμε στον κόσμο. Χαρά, μπορούμε να έχουμε... εκεί, ναι. Και μετά εδώ πέρα. Και δυστυχώς θα χρειαστεί να κλείσουμε, αλλά θα μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση μετά την προβολή που έρχεται. Θα σας πω γι' αυτό σε λίγο. Είναι πολύ γλυκούλικα όλα αυτά που είπατε και πολύ ωραία. Εγώ έχω μία κόρη που δουλεύει στον επισιτισμό. Να ξέρετε ότι εκεί δεν υπάρχει μέλλον. Επειδή η κόρη μου έχει δεχτεί πολύ σεξουαλική βία, έχει πλέον επινοήσει ένα δικό της τρόπο, τη βία. Επειδή δεν υπάρχει συλλογικότητα, επειδή όλες οι γυναίκες στον επισιτισμό είναι φοβισμένες, επειδή ο επισιτισμός είναι ένας κατεξοχήν αρενοπός χώρος, έχει υιοθετήσει αυτή την τοξική αρενοπότητα. Δέρνη. Η Άννα το γνωρίζει αυτό. Έχει δεχτεί, είναι μόλις 28 χρονών, δουλεύει 2 χρόνια, έχει δεχτεί περίπου 10 σεξουαλικές επιθέσεις. Δεν έχει να κάνει το αν είναι ωραία γκόμενα ή όχι, απλά είναι κορίτσι. Έτσι. Αυτό που πρέπει να σας πω και το λέω με φόβο είναι ότι η πρώτη φορά που με πήρε τηλέφωνο και μου είπε «Μαμά, καθάριζα τα λαχανικά και εκεί που κάναμε την προετοιμασία ανακάλυψα ότι ο τύπος πίσω μου με τράβαγε βίντεο». Τι λέω «Πού σε τράβαγε βίντεο»? Μου λέει «Την ώρα που έσκυβα και έκανα». Και τι τη ρώτησα? «Ρε Ηλέκτρα, τι φόραγες?» Η Ηλέκτρα τι έκανε? Τον έδιρε. Αφού λοιπόν, αφού ο σεφτής, δηλαδή, ναι, ήθελα κι εγώ. Δηλαδή, αφού ο σεφτής, ο προϊστάμενός της, δεν αντέδρασε έτσι όπως έπρεπε, της είπε ότι εντάξει, δεν είναι τίποτα. Παίρνει το βίντεο στο δωμάτιό του και τον παίζει μόνος του. Δηλαδή, ο σεφ, ο προϊστάμενος, ο αρενοπός. Οπότε, η Λέκτα, την επόμενη φορά που έγινε αυτό, 2 μέρες μετά, τον έδιρε.
Και αυτό είναι πολύ ακραίο που σας λέω, αλλά επειδή πλέον ακούω για πολλά παιδιά στον επιστημισμό που δέχονται πολλές επιθέσεις, πολύ bullying και γυναίκες στον επιστημισμό, πάρα πολύ bullying, παιδιά. Ήθελα να το δείρω κι εγώ και δεν με άφησαν να πάω στο νησί που δούλευε για να τον δείρω, ειλικρινά. Σε καμία περίπτωση, όταν με πήρε τηλέφωνο και μου είπε τον χτύπησα και θα με απολύσουν, της είπα δόξα τω Θεώ, μπράβο. Ναι. Θέλω να πω ότι σε κάποιους χώρους επαγγελματικούς δεν υπάρχει ελπίδα, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Είναι πολύ απομονωμένες οι γυναίκες. Μέχρι πρόσφατα δούλευε σε μία κουζίνα, 14 άνδρες και αυτή μόνη της, η 15η. Πώς επιβιώνει μία γυναίκα μέσα σε αυτό? Το επικίνδυνο είναι αυτό. Υιοθετούν την τοξική αρενοπότητα, γίνονται σκληρές, επιθετικές, προσβλητικές, όπως ακριβώς οι άνδρες που τους κακοποιούν, και χάνουν την πραγματική τους ταυτότητα, η οποία ποια είναι? Η κανονικότητα. Δεν υπάρχει θηλυκότητα και αρσενικότητα. Έτσι δεν είναι? Μια κανονική συμπεριφορά. Και γίνονται επιθετικές. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό και λέβετε το υπόψη σας ότι σε κάποιους χώρους οι γυναίκες δεν έχουν διεξόδους. Στέλλα, αυτά. Λες, αν κατάλαβα καλά, κανονικότητα εννοείς την ασφάλεια. Η ασφάλεια, αλλά και αυτό που λέω εγώ, η τοξική αρενοπότητα, το ότι είναι βία. Μία γυναίκα μπορεί να είναι βία και μέσα στη θηλυκότητά της, έτσι. Δεν έχει να κάνει. Αλλά έχουμε ταυτίσει τη βία πάρα πολλές γυναίκες με την αρενοπότητα. Κι εγώ ίδια. Αλλά το σοκ μου είναι πρώτον ότι εγώ αντέδρασα πολύ άσχημα και δεν το περίμενα από μένα, που υποτίθεται είμαι πολύ ανοιχτός άνθρωπος. Δηλαδή δεν είχα ποτέ τέτοια στεγανά στο μυαλό μου. Τι φόραγες, λέει η Ηλέκτρα. Και το επόμενο, το επικίνδυνο, ότι η Ηλέκτρα ή οποιαδήποτε Ηλέκτρα αντιδρά με βία σε αυτά, γιατί δεν έχει κάποιον να την προστατέψει. Ούτε το προϊστάμενό της, ούτε ακόμα και συναδέλφισές της, οι οποίες βρίσκονται σε αυτό το στενό κύκλο, στη θηλιά της αρενοπότητας. Αυτό. Να μην τρώω άλλο το χρόνο σας. Δυστυχώς πρέπει να τελειώσει ο χρόνος μας. Η Ηλέκτρα και η κάθε Ηλέκτρα βρίσκει τις στρατηγικές της, μάλλον, και αυτό είναι ευπρόσδεκτο, κατά την προσωπική μου άποψη. Και αυτό το ξέρω. Έτσι είναι. Το ερώτημα για τη συλλογικότητα ή την ατομικότητα, ο συνδυασμός είναι μόνο που μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα. Έτσι είναι, πράγματι. Υπήρχε ένα σχόλιο από εδώ, αν είναι πάρα πολύ σύντομο και αν δεν βάλει φωτιά στη συζήτηση, που δεν σβήνεται, να το ακούσουμε. Χαρά εδώ. Και δυστυχώς είναι πολύ πολύ αυστηρά το τελευταίο πράγμα που θα ακούσουμε, για να μην μας μαλώσουν. Γιατί πρέπει να διάσουμε το χώρο και να ετοιμαστεί για την επόμενη προβολή. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω θυμώσει, βέβαια, με αυτή την όλη συζήτηση. Είδες, ήξερα. Απλά θέλω να πω ότι δεν θέλω να πιστεύουμε ότι είμαστε καμένα χαρτιά. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Θέλω να μπορούμε να μιλάμε, να είμαστε ανοιχτοί για να σχηματίζουμε συλλογικότητες. Γιατί εγώ, ας πούμε, είμαι σε ένα χώρο που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δουλεύω στο δημόσιο. Καταλαβαίνετε. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας και εμείς μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Να είμαστε απλά εκεί και όταν δούμε να γίνεται κάτι και να μιλήσουμε και να δείξουμε ότι είμαστε εκεί για να δημιουργήσουμε αυτή τη συλλογικότητα που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και μετά, αν γίνουμε περισσότεροι, περισσότερες, νομίζω ότι και τώρα υπάρχει περιθώριο να αλλάξει κάτι. Από τώρα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε την επόμενη γενιά. Εντάξει. Αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ δεν νομίζω ότι καθόλου περιμένουμε την επόμενη γενιά. Τώρα είμαστε εδώ. Καταρχάς, ποια επόμενη γενιά? Μιλάμε για... Τέλος πάντων. Ας μην ανοίξω αυτή τη συζήτηση τώρα. Δυστυχώς πρέπει να το κλείσουμε. Πρέπει να μαζέψω αυτή τη συζήτηση πολύ άμεσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Άννα, την Αννα Μαρία, τον Μίτσο, την Αγγελική και την Αντώνη. Σας ευχαριστώ όλους εσάς.